Καλησπέρα σα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4. All about Arison Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τι ε, 7. Χρήσα Θοτσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Με τον Βασίλη Καβαδία να είναι στην ρύθμιση του ήχου και όλου εσά. Παρέα θα πάμε για τι επόμενε δύο ώρε. Σχολιάζοντα το... όλη την επικαιρότητα φυσικά από τον Άρη. Σε μια ώρα, μέρα που έχει και αγωνιστική δράση. Σε 7 η ώρα, θυμίζω, η μπασκετική ομάδα φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και την 15η αγωνιστική τη Μπάσκετ Λίγκ. Πεχ θα ακούσετε ζωντανά από τον Λίμπερο και θα ενημερωθείτε και θα ενημερώνεστε μέσα από το live του All About Aris. Θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο για τις επόμενες δύο ώρες έχοντας να σχολιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι στην ε, Λιβαδιά. Μια πολύ κακή ηττα για τον Άρη. Υπάρχει που... καλή ηττα. Υπάρχει... Ξεκινήσω αντίλογος από τώρα. <laughs> Ωραία θα περάσουμε. Υπάρχει και κακίτα, υπάρχει κακίτα. Μου άρεσε διπλά τα παιχνίδια υπάρχει και... Η κακήτα, και Υπάρχει και κακίτα και υπάρχει και πολύ κακίτα. Λοιπόν, ναι. από την λιβαδιά, ναι. με τον Άρη, βέβαια. Από τι 8 που κάναμε, πώ ήταν οι κακέ, Βέβαια. Και πολύ κακές. Δεδομένη τη ε, χρονική περίοδο να έρχεται, χρήση να Λοιπόν. Ε, με τον Άρη, βέβαια, να είναι ακόμα στον πόντα την πέμπτη θέση. Είναι εκπληκτικό αυτό. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμο Είναι, εκεί πέρα, είναι αλήθεια εκεί πέρα. Οι ίδιοι είναι. Ε, έχουν μαζευτεί πολλοί. Τι έχουν μαζευτεί πολλοί. Εξάνθη και ο Πανεθνικό στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, σα τον απέξω. Ό,τι και να γίνει δεν πειράζει. Είναι κατρόμπιτο τώρα από κοντά σιγά σιγά κι αυτό. Χάνει έδαφο. Και ο Άρη θα μπορούσε να κερδίσει χθε λοιπόν. Να είναι μόνο ο ωραίο κυμπάρι πέμπτο σε βαθμολογία. Και να πάει με άλλον αέρα στην ξανάθη και άλλη ψυχολογία. Και ενδεχομένω και για δύο αποτελέσματα. Αλλά. Ναι, ε, πάλι για δύο πάει. Τι πάει για ένα. Πάει. Δηλαδή, άμα θα... δεν χάσει. Τα θα... έκανε δε... μαντάρα. Τι θα γίνει, δηλαδή, άμα δεν χάσει. Άμα φέρει σοπαλία, δηλαδή, τι θα πει. Απέτυχε. Πριν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι mm. όπω είναι τα πράγματα, σοπαλία για μένα αποτυχία mm. στην ξανά. Mm. Με ποια λογική. Με βάση τι εμφανίσει σου, το ρεαλισμό ή ότι ο Ισο Αν θε να το δούμε ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά να το δούμε. Ρεαλιστικά. Με βάση λοιπόν την εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Ναι. Ενόμα Άμα να δεν χάσω στην στιγμή... Ξάνθη. Εγώ ψάχνω να βρω τρόπο για να κερδίσει. Ναι. Άμα δεν χάσω. Α την ψά... ψάχνω... ψάχνω να βρω τρόπο. Να θα πάμε πάλι στην κουβέντα σαν το χαφ πριν. Ψάχνω να, να βρω τρόπο. Ψάχνω να βρω τρόπο να κερδίσει. Μ, μ, εντάξει, Γιατί ωραία. δεν, δεν, δεν μου βγάζει την εικόνα. Αν παίξει όπω έπαιξε χθε θα φάει τρία γκολ. Θα φάει γκολ. Αυτό το μόνο σίγουρο. Ε άρα τι λε. Πρέπει να. Εγώ λέω νομίζω ότι πρέπει να κερδίσει τα επόμενα 13 μάτσα. Πρέπει να τα κερδίσει. Πρέπει. Όπω καταλάβατε. Πρέπει... Η εκπομπή θα έχει πολλέ διαφορετικέ απόψει. Πρέπει. Λοιπόν. Ε δεν τι πρέπει, μπορεί. Μπήκε έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή, Όχι, δεν μπορεί. Α. Ε, άρα τι λε να πάρει να κερδίσει. Θα μπορέσει. Α πάει να φέρει την Ουσομαλία. Τσπα να, μπορέ, να πάρει χ. Φτάσαμε στο σημείο, ενώ εγώ μιλούσα πριν ένα μήνα έτσι και μιλούσε αυτό σαν και εμένα, τώρα, τώρα γίνεται το αντίστροφο. Όχι, ποτέ δεν μιλούσα αυτό. Είπε πρέπει και να πάμε και να ρίξουμε τέσσερα και τέτοια έλεγε. Όχι, εγώ το είπα για ένα μάτσο <σου> εργοτέλης. Πριν, είναι πριν, πριν, την τραγική εικόνα που δείχνει η ομάδα εδώ και ένα μήνα. Η ομάδα δεν πάει καλά. Εσύ μου έλεγες θα πάρει 4 τέσσερα. Τώρα γιατί σπίσης τράφηκαν οι ρόλοι. Η ομάδα β' εθνικής. Β' εθνικής. Ο εργοτέλης καλύτερος είναι από το Λεβαδιάκο. Νομίζεις. Ο εργοτέλης έχασε τον Καραϊσκάκη. Ο εργοτέλης κάνει από όλους. Μόνο εσένα κέρδισε. Μόνο ένα κέρδισε. Και απέκλεισε και τον όφη. Δεν το κέρδισε. Ένα-ένα έφερε με τον Νόφι. Από, από, το, από το τίποτα έχασες θες. Και τον απέκλεισε γιατί οι άλλοι βάρουσαν τα πέναλτ στα περιστέρια. Από το τίποτα έχασες το ξέρω. Επειδή πια στον εργοτέλη, τουλάχιστον στον εργοτέλη δεν έχει κατευθύνει, δεν κάνουν τίποτα. Είναι μια ομάδα λεβαδιά. Και επειδή μα κοροϊδεύει, σου από την ΑΕΚ. Ναι. Εμεί φέραμε διπλά από την Ριζούπολη. Ναι, φάγε 4 στην ΑΕΚ και 4 στο περιστέρι. Λοιπόν. Στο περιστέρι, φίλε. Στο περιστέρι φάγε 4. Με ποιον! Με ποιον! Με ποιον! Με ποιον! Με ποιον! Εντάξει. Καλησπέριζουμε του φίλου τη ομάδα. Οι οποίοι χρειάζονται τεράστια υπομονή για να συνεχίσουν να αντέχουν αυτά τα οποία βλέπουν. Δεν μπορώ πραγματικά να αντιληφθώ πως κάποιος ο οποίος έχει οικογένεια, έχει δουλίτσα, έχει τα προβλήματα στην καθημερινότητά του και δεν έχει κάποια επαγγελματική εξάρτηση με τον ποδοσφαιρικό Άρη βρίσκει το κουράγιο να ασχολείται με αυτή την ομάδα με όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά της και φέτος. Και μάλιστα φέτος με τις προοπτικές που ξεκίνησε αυτή η ομάδα, με τις προσδοκίες που γέννησε αυτή η ομάδα και το χάλι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Από το μεσημέρι, το έχουν αυτά τα παιχνίδια που είναι στις 3 η ώρα, σου καταστρέφουν την Κυριακή τελείως δηλαδή, όταν είναι ανάποδα. Γενικότερα σου κόβουν όταν δεν πηγαίνεις, σου κόβουν την ημέρα στη μέση. Εγώ επειδή είχα τα μικρά μου με αρρωστούλια τελευταία στιγμή δεν πήγα στην, ε, στη Λιβαδιά. Δεν θα πω κάποιοι λένε α το ξέρα γι' αυτό δεν πήγα. Όχι εγώ δεν το ξέρα. Εγώ περίμενα τρεις ώρα να κάτσω να, να, κερδίσω και να πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων πραγματικά απορώ με την υπομονή του κόσμου του Άρη. Και σίγουρα από την άλλη θα πω ότι ο δρόμος δεν είναι ούτε να ρίξουμε μπινελίκια, ούτε να απαξιώσουμε τα πάντα, ούτε να ισοπεδώσουμε εμείς η την ομάδα, γιατί κάθε χρόνο η ομάδα έχει και μια συνέχεια. Απλά αντιλαμβάνομαι όλο και περισσότερο ότι έχει κουραστεί τόσο πολύ ο κόσμος και το καταλαβαίνω, το νιώθω, που πλέον δεν τον απασχολεί αν θα έχει επόμενη μέρα ο Άρης. Δηλαδή θέλει να δώσει μια κλωτσιά και επειδή είναι σαν. Ε, α με συγχωρέσουν για τη λέξη. Είναι σαν το πρεζάκι που θέλει να πάρει δόση άρη. Είτε είναι στη Γ, είτε είναι στη Β, είτε είναι στην Α, είτε παίζει καλά, είτε δεν παίζει καλά. Πολλέ φορέ νιώθει ότι υπάρχει Αριανό που από την υπερβολική του αγάπη για την ομάδα θέλει να βάλει μια βόμβα και να τον εξαφανίσει τον Άρη. Να μην μπορεί να τον αγαπάει άλλο, ρε παιδί μου. Να μην μπορεί να μην θέλει να ασχολείται άλλο. Να, να, να γίνει κάτι που να του κόψει το ε, τον οφάλιο λόρο με την ομάδα. Να την εξαφανίσει την ομάδα. Να μην μπορεί να είναι άρης πλέον. Και επειδή δεν μπορεί να γίνει αυτό, γι' αυτό πολλοί Αριανοί πάνε στη λογική που δεν έχει λογική του Μπινελκίου, των ξεφωνητών και πολλές φορές ισοπεδώνουν και πράγματα για καταστάσεις. Δεν αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν οτιδήποτε άλλο. Αυτό το κάνω ως γενικό σχολείο. Αφού ρωτήσω τον Νίκο ποια είναι η άποψή του για την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα και θα του ζητήσω να μου υποστηρίξει τη θέση του για το τι χρειάζεται η ομάδα θα σας πω ποια είναι η δική μου άποψη για το τι συμβαίνει στην ομάδα και πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αφού σας πούμε αυτά, θα σας πούμε τι γίνεται με τους Σουηδούς. Σε ένα περίεργο παιχνίδι που γίνεται από την ΑΕΚ, κυρίω. Και γενικότερα θα δώσουμε και το ρεπορτάζ για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα, ο Θεός να την κάνει προετοιμασία, για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ξάνθη, που έτσι όπως τα έφερε τα πράγματα, η μοίρα είναι ένας τελικός για να αποκτήσεις και πάλι το πάνω χέρι στην υπόθεση της ευρωπαϊκής εξόδου να μείνεις εκεί που είσαι μίσο παλιά είναι το τελευταίο και να μείνει και η Ξάνθη εκεί που είναι άρα να μπορείς και να εξαρτάται πάλι από σένα η φάση γιατί μην ξεχνάτε έχουμε 13 παιχνίδια ακόμα τα δύο είναι με την Ξάνθη Παίζουμε εκτό έδρας την πέμπτη αλλά παίζουμε και εντός έδρας τελευταία, τελευταία αγωνιστική. Έχουμε τον Ατρόμητο στην έδρα μας και όπως και ο πανετολικός και η Ξάνθη και ο Ατρόμητος έχουμε τους αγώνες με ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και ΑΕΚ που είναι τρένα με παλιούς και νέους χαλίφιδες να οργιάζουν καθημερινά στα γήπεδα της, euh, της Super League. Ένα Εντό εισαγωγικών πλεονέκτημα για τον Άρη είναι ότι αυτά τα θεωρητικά δύσκολα παιχνίδια τα έχασε στην έδρα του δύο στον πρώτο γύρο και τώρα τα έχει έξω. Άρα έχει, γιατί όλα πρέπει να τα βλέπουμε στην οικονομία του πρωταθλήματο, συνένα θεωρητικά, θεωρητικά πάντα, πιο εύκολο εντό έδρα παιχνίδι σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Το Άρα πέρα από την δικαιολογημένη αγανάκτηση για την εικόνα που έχει η ομάδα, πέρα από τα σχόλια ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε και προς τα κάτω και να σας πω και κάτι, θεωρητικά δεν πρέπει να κοιτάμε, αλλά αν είμαστε έτσι, σε συνδυασμό με όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει, Ποιος μου λέει εμένα ότι αν απολέσω οριστικά το στόχο της Ευρώπης δεν θα διαλύσω. Δεν πρέπει. Με ποιο μου το λέει όμω. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων είτε είχε Σκόρδα, είτε είχε Αθανασιάδη, είτε είχε Κόντι, είτε είχε τον οποιοδήποτε Γαλανό, Καλαϊτζίδη, Καρυπίδη. Δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις. Δεν μπορεί. Γιατί και η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και οι απαιτήσει του κόσμου είναι πολύ μεγάλες. Δεν θα μπω στο τρυπάκι να πω ότι είναι μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να ανταποκριθεί η ομάδα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μόνιμο θέμα ο ρεαλισμός που δεν υπάρχει στον Άρη. Αυτό το περίφημο Άρης είσαι που γυρίζει πολλές φορές μπούμερανγκ. Γιατί πριν πατήσουμε στα πόδια μας γερά θέλουμε να δώσουμε κλωτσιές σε όλους. Και γενικότερα η κατάσταση όταν πάει σε διαχείριση κρίσης 99% φορές χάνουμε. Και χάνουμε πολύ και χάνουμε με κρότο και χάνουμε με μεγάλο κόστος. Δεν χάνουμε απλά. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση στην ομάδα. Και ρωτάω τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έχοντας διαβάσει και το καταπληκτικό του blog Λα, Στο λαμπαοτάρι. Εγώ σε στηρίζω. <τυξε> Αλλά είναι γνώμη. Ποιο ηρωνεύτηκε, Ρίγα. Ηρωνεύτηκε. Ξέρω πότε ηρωνεύτηκε. Σε ξέρω πολλά Γιατί ηρωνεύτηκα. Και ξέρω πότε ηρωνεύεσαι και πότε όχι. Δεν ηρωνεύομαι καθόλου. Α, ωραία, άρα θεωρεί καλό δηλαδή. Ρωτ. Ρο... Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Οτιδήποτε έχει τεκμηρίωση. Ναι. Ακόμα και αν είναι τελείω λάθο, όπω τον μπλόξο δηλαδή. Είναι καλό. Βλέπει ότι καταλήγουμε εκεί. Το λέω γιατί είναι στο λαμπαουτάρι, σαν τις άλλες του το ξεφώνιζα. λοιπόν, ναι. okay. <laughs> Γι αυτό φίλε το λαμπαουτάρι στον Για πες οτάρι, μας δηλαδή λίγο. Γιατί έχει διαφορετικές γνώμες. Ε, φυσικά τι Εντάξει. Και φυσικά. δεν έχει μια ενιαία γραμμή. Εννοείται. Εντάξει. Αλλά πες μου λίγο σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, Χρήσαν, Εσύ τι είδε και στη Λιβαδιά, Νίκο Παπαδόπουλε. Στη Λιβαδιά που πήγα και περίμενα ότι θα ήσουν κιόλα και λέει, Σου είπα. Ναι, εγώ νόμιζα ότι θα έρθεις μέχρι το Σάββατο ναι. βράδυ. Θα ερχόμουν. Είχα κανονίσει κιόλα. Και, μάλιστα... και βλέπω το παρέακι σου και λέω πού είναι. Και μάλιστα, είδω... όντω, έδωσα και στην παρέα ένα άκυρο ναι. και του έκανα πιο δύσκολη την κατάσταση στα παιδιά. Αλλά ναι. όταν τα παιδάκια χρειάζονται τη βοήθεια του μπαμπά. Έπεσε ίωση στο σπίτι. Έπεσε ίωση και απορώ πω την έχω γλιτώσει. Απορώ. Με τα, με τα, σαραντάρια που χτυπάμε. Μια Αλλά είναι και τα παιδάκια εδώ. όταν έχει τέσσερα, πάει το ένα πίσω από το άλλο. και κολλάνε όλα, ναι. δεν μπορεί να, 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 να λείψει τόσο μακριά από το σπίτι όταν έχει την ιωσούλα κτλ. Τώρα είμαστε καλά, βέβαια. Αρχίζουν βέβαια και τι λένε. Ότι κολλά όταν να τελειώνει. Ναι, όντω ισχύει αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι ο Χρήστο είναι στα, στα τελειώματα τώρα. Άρα που να πάρει η Πέμπα εσύ, τελείωσε. Η Κατερίνα. Ένα από του δύο. Να πάρουμε ρε φίλε, κοίτα αυτά τα. Ένα στου δύο κληρώνουν. πώ τα λένε αυτά. Και, ε, ναι. Η φωνή μου κλείσει μόνο. Γιατί είναι απαραίτητη για τι εκλογέ. Είναι καλό να κλείσει. Να μην έρθω καθόλου. Όχι, να μην φωνάζει. Να έρθει, αλλά να μην φωνάζει. Να φωνάζω έτσι κι αλλιώ. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, λοιπόν για πε λοιπόν εσύ. Τι είδαμε στη λεβαδιά. Τι είδε και τι βλέπει. το τι είδαμε, τι να το περιγράψει, το είδαμε. Τι είδες, και να σου πω και κάτι, πάνω στο, θα το πω μετά. Γιατί είναι συνολικό το σχόλιο που θέλω να κάνω. Εγώ χθε ήταν... Θε να βάλουμε την ώρα, έχουμε ώρα, φιλέ. Έχουμε ώρα, Βασίλη Καβαδία. Ωραία, Δεν έχουμε ώρα. Προχώρα τότε. Προχώρα την ώρα. τότε. Εγώ χθε στη Λιβαδιά είδα έναν Άρη που τον έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ τη φε φετινή σεζόν και με τον Εράρα και με τον Παντελίδη. Ε, εγώ μπορώ να δεχτώ να μην παίξει καλά με τη Λαμία λόγω δεδομένων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή. Μπορώ να δεχθώ να μην παίζει καλά με τη Λάρισα ε, λόγω επίση δεδομένων συνθηκών που επικρατούσαν και ελαφρυντικών που είχε η ομάδα και ο Παντελίδη, αλλά μ, δεν μπορώ να δεχτώ να πηγαίνει ο Άρη χθε κόντρα στη Λιβαδιά. Εντάξει, γιατί πριν έπεζε με τη Λάρισα, που η Λάρισα στην έδρα τη είναι δύσκολο κατάβλητη η ομάδα, όπω και η Λαμία που κάποιοι κοροϊδεύανε. Βλέπετε τι κάνει στα τελευταία παιχνίδια. Λοιπόν, δεν μπορώ να δέχομαι λοιπόν να πηγαίνει ο Άρη με τον Τόνσο, με το Σιόπι με τον Λάρσον και το Ρο στον πάγκο να έχει επιπλέον επιλογέ να πηγαίνει κόντρα στην πρώτη τελευταία ομάδα τη βαθμολογία, στην δεύτερη χειρότερη άμενα του πρωταθλήματο με 26 γκολ παθητικό, να κάνει δύο τελικέ καλέ, το σου του την κοινή μέσα την περιοχή και το, το σου του Λάρσον έξω από την περιοχή, να μην σκοράρει και να χάνει από μια ομάδα που ξέρει ότι έχει έναν τρόπο να επιτίθεται και αυτό είναι να σημαδεύει το Μαρκόφσκι. Και να ξέρει επίση ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν κεντρικό αμυντικό που καθαρίζει τον αέρα. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει ο αντιλέχου. Και να παίζει, με, να σηκώνει την μπάλα και να ψάχνει την κοινή. Στα προηγούμενα παιχνίδια υπήρχαν ελαφρυντικά. Χθε δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι στο χθεσινό παιχνίδι ήρθε και η επιβεβαίωση ότι με τον Παντελήδη η ομάδα δεν έχει εξελιχθεί. Σε αυτό το δίμηνο που βρίσκεται στον πάγκο τη και μετά από 8 παιχνίδια. Αν ρωτήσει του παίχτε θα σου πούνε ότι η δουλειά είναι πολύ διαφορετική από αυτή που κάναμε πριν με τον Ερέα. Και την απολαμβάνουν περισσότερο. Και θεωρώ ότι του βοηθάει και περισσότερο. Όπω επίση οι μετρήσει έχουν δείξει τελευταίε, ότι αρχίζει να υπάρχει βελτίωση και στο κομμάτι τη φυσική κατάσταση. Αλλά τι να το κάνω. Πέντε λεπτά σχεδόν πριν που λέει ο Νομόπουλος, Λοιπόν, που η ομάδα δεν το βγάζει αυτό μέσα στο γήπεδο και δεν αποτυπώνεται αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα που είναι ανεκπαίδευτη επιθετικά. Όλοι οι προπονητέ, οι περισσότεροι, αν βάλω όλοι, μπορούν να παίξουν άμυνα. Το, το, θέμα και η ουσία και το κόλπο είναι στην επίθεση. Να εκπαιδεύει την ομάδα να επιτίθεται, να πατάει στην περιοχή. Το απλό το ποδόσφαιρο, λέγει ο Κρόιφ, είναι το δύσκολο, Χρήσαντα. Ο Άρης όμω δεν μπορεί να το κάνει αυτό όσο καλύτερη και αν είναι η δουλειά που γίνεται στι προπονήσεις από τον Παντελήδη. Ένα Παντελήδη, ο οποίο χθε και χθε βασικά, Εμένα μου έδειξε γιατί το είχαμε πει και για τον Εργοτέλη, για να μην βγει κανένα και πει ότι δεν το είπατε. Το είχαμε πει και με τον Εργοτέλη ότι το, δεν είχε λειτουργήσει σωστά. Που διαχειρίζεται λάθο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Που αντί να βγάλει τον Βαλεριάνο, βγάζει τον Κόρχουτ, που τον ρώτησα εγώ μετά συνδεξιτή που. Και, γιατί θεωρήσαμε πω υπάρχει. Υποθέσαμε βασικά πω υπάρχει κάποιο άλλο θέμα με τον Ούγκρο αλλά είπα, είπε ότι θεώρησε ότι ο Βαλεριάνο έχει περισσότερε ανάσες. Αλλά εγώ τι να κάνω τον την γενή Βαλεριάνο όταν είμαι ένα μηδέν πίσω στο σκορ και πρέπει να τα δώσω όλα στο δεύτερο μήχρονο για να ισοφαρίσω την πρώτη φάση και μετά να πάρω και την νίκη. Και βγάζω έναν πιο επιθετικό γενή του Βαλεριάνο, όχι ότι ο κόρκο είναι ο full back. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ ενώ βλέπει ότι στο κέντρο ο Σιώπη και ο Ματίγια να βγάλει, δεν βγάζει κάποιον από του δύο. Εγώ θα βγάζω το Ματίγια χθε και χθε και στο έλεγα και έξω για το Ματίγια που διαφωνούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Ματίγια είναι ένα ποδοσφαιριστή ε, πολύ ποιοτικό, αλλά ένα παίχτη ο οποίο θέλω να έρχεται από τον μπάγκο και να κρατάει μπάλα όταν το χρειάζομαι. Ο Ματίγια το κάνει σε κάθε παιχνίδι, αργεί πάρα πολύ την ανάπτυξη τη ομάδα. Με τον τρόπο που παίζει ο Άρη. Ο Σιώπη θέση έχει επιστρέψει από τραυματισμό. Δεν ήταν καθόλου καλό στο πρωτεμήχρονο, το ψιλοσημάζεψε στην επανάληψη, αλλά και πάλι. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να βοηθήσει εσύ την ομάδα την ώρα του παιχνιδιού. Και εγώ βλέπω ότι ο Παντελίδης πλέον λειτουργεί κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Και θα το πω και σε διαφωνεί και α θεωρήσει ότι δεν είναι δόκιμο αυτό το οποίο έγραψα. Ότι ο Παντελίδης για μένα είναι ένα καλό προπονητή. Δεν μπορεί όμω ο κάθε προπονητή να διαχειριστεί την πίεση και το βάρο που έχει αυτή η ηλεκτρική καρέκλα. Και γενικότερα νομίζω ότι οι Έλληνε προπονητέ δεν μπορούν να διαχειριστούν πλην δύο-τριών εξαιρέσεων πάγκου όπω του Άρη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Πάου και τη ΣΑΕΚ. Εδώ οι ξένοι καλά καλά πολλέ φορέ δεν μπορούν να διαχειριστούν. Ο Παντελήδη δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Δεν έχει το προπονητικό μέταλλο, δεν έχει την προπονητική προσωπικότητα για να το κάνει. Δεν μα τα αυτά όταν τον πήραμε. Το είχα θέσει σαν παράδειγμα. Τι είχε θέσει. Το είχα θέσει εδώ πέρα. Μα είπε ότι είναι λίγο και δεν έχει την προπονητική, την, την την προπονητική προσωπικότητα να τα Δεν μα το δεν πέρα, Ούτε εγώ λίγος. το είπα, ούτε κανένα το είπε από όλου του συναδέλφου. Και, και έχω γράψει πριν ε, κανένα μήνα ότι ο Παντελής δεν είναι, ότι ο RR έχει χάσει τα ο Παντελή δεν έχει καταφέρει να τα κερδίσει ακόμα. Mm. Αλλά το θέμα δεν είναι τι γράφει και τι λε εσύ. Το θέμα μα είναι, το το θέμα μας είναι. Το θέμα μα είναι. Τελείωσε καταρχήν. Έχει κι άλλα. Όταν, ήρθε, όταν έρχεται ένα άνθρωπο, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ότι θα πετύχει. Όχι, περιμένει να τον δει. Εντάξει, τώρα αυτοί που βγαίνανε και λέγανε ότι θα αποτύχει, εντάξει. Μπορεί να πετύχει ένα και να πέφτανε έξω. Αλλά πρέπει να τον δει. Και βλέποντα και το χθεσινό, ειδικά, γιατί εγώ σου είπα, αντί με τη Λάρισα, Οκ, okay. με τη λαμία πάει και έρχεται. Εντάξει. Το χθεσινό κόντρα σε αυτόν τον λεβαδιακό, ενό ανθρώπου που έχει δικά μου μάτια, με όλο το σεβασμό, είναι πρώην προπονητή, εντάξει, με μια ομάδα που έχει έναν τρόπο παιχνιδιού επιθετικά, να χάνει από αυτή τη λιβαδιά. Εγώ μέσα μου και όλο ο κόσμο δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα για αυτό τον Άρη. Και με το υλικό που διαθέτει αυτή, την, ε, αυτή τη στιγμή και με το υλικό που πήγε κιόλα χθε ε, στη Λιβαδιά. Ναι, πήγε χωρί δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Δεν έβαλε το ρόλο ο Παντελίδη. Ναι, πήγε χωρί επιθετικό Άρη. Έχει αργήσει να πάρει επιθετικό Άρη. Αλλά και το γεγονό ότι έχει αργήσει να πάρει επιθετικό Άρη δεν είναι θέμα του Καρυπίδη ή του Διαμαντόπουλου, είναι θέμα του Παντελίδη. Γιατί αυτό είχε πει ότι εγώ θέλω τον Τόνσο, όταν μαζεύτηκαν πριν περίπου ένα μήνα και είπαν Τι θα κάνουμε το Γενάρη με τα γραφικά στην Αθήνα. Η ομάδα φωνάζει για ένα φόρ αυτή τη στιγμή. Και αν έβαζε την μπάλα κάτω άριστη, μπορεί να έβαζε γκολ. Μια φορά το έκανε και έβγαλε τη φάση με τον Τιγκινή από τη Σέντρο Τζανακάκη. Ποιο δεν ήταν κακό χθε. Μετά 40 μπάλε, 30 μπάλε. Τα έχει ξανακάνει αυτά. Όποιο πλάνο και αν έχει ο Άρης στα παιχνίδια του, δεν το βγάζει ποτέ. Η ομάδα δεν μπορεί να εκπαιδευτεί με τίποτα. Ούτε ο Ερέρα το κατάφερε επιθετικά, ούτε ο Παντελήδη το καταφέρνει επιθετικά. Και είναι πάνω κάτω το ίδιο σύνολο αγώνων που έχει δώσει ο Παντελίδης με εκείνο του Ερέρα. Και όπω κρίναμε τον Ερέρα, θα κρίνουμε και τον Παντελίδη αυτή τη στιγμή. Μακάρι να το γυρίσει. Εγώ, έτσι όπω είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα το γυρίσει. Και είναι αυτό που σου έλεγα και πριν. Ψάχνω τρόπο ο Άρης να πάρει αποτέλεσμα στην Ξάνθη. Εντάξει, <ΚΡΔΕ> <ΚΡΔΕ> πρέπει να κερδίσει, οκ. Okay. Και όλοι το ξέρουν ότι πρέπει να κερδίσει. Αλλά απέναντι σε αυτή την Ξάνθη, με την εικόνα που παρουσιάζει αγωνιστικά. Ποια Ξάνθη, που έχασε από τον Απόλλωνα Σμύρνης... Και με τα σφυρίγματα που έχει. Η Ξάνθη δεν έχασε πριν δύο εβδομάδες τον Απόλυνα Σμύρνη. Είναι καλή ομάδα. Ναι. Δεν έχασε από τον Απόλυνα Σμύρνη τον τελευταίο. Τον χειρότερο από τον Λεβαδιακό. Οκ. Okay. Τι έγινε. Τι έγινε. Γιατί έχασε. Ε, θα έρθει και αυτό το αποτέλεσμα. Α, θα αυτό. Okay. Ξάνθη. Ποια ξάνθη, φιλε που έχει κερδίσει τα μισά μάτια με τη Διετησία. Αυτό δεν είναι το δεύτερο. Δεύτερη παράγοντα του Ιωάννη. 24 διετσίια, έχει ξάνθει. <ESC'mon> ναι, είναι και η 23 έχει εσύ. Ναι, είναι και η Διετησία. Να μου πει ο ατρόμητο που εντό έδρα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Και φάνηκε. Εσύ προ θα πα. Εσύ, εσύ αν έπαιζε όμω. Αν παίξει την ξάνθη όπω έπαιξε τον ατρόμητο, θα κερδίσει. Σε ποιο <Sacramento> κομμάτι του παιχνιδιού με τον ατρόμητο. Γιατί εκείνο το παιχνίδι έχει. Δεν έχει μάντσον η ναι, ναι. Δεν έχει κουλούρι η Δεν έχει του αυτοματισμού που βγάζει ο ατρόμητο του Ξάνθη. Έχει το γέντεξ εκφορέ. Εντάξει. Ωραία. Μάλιστα. Ολοκλήρωσε τι τοποθετήσει σου για τον αγώνα τη Λεβαδιάς. που μα πήγε πίσω, μα είπε για τι μεταγραφέ, μα είπε για το ένα, μα είπε για, για, το όρο... για, την ώρα. Μας και πώ θα το λύσουμε αυτό, ρε φίλο τώρα το πρόβλημα. Για την ώρα, ναι. Πώ θα το λύσουμε. Αν υπήρχε επιλογή ναι. για τον μπάγκο. Ναι θα μπορούσε να αλλάξει τον προπονητή. Αλλά πριν, ναι. όπως, λέ, όπως, έλεγε και ένας παλιός, πριν, πριν αφήσει ένα κλαδί, φρόντισε να κρατάς ένα άλλο. Τρίτη παροιμία. Τρίτη παροιμία. Πες μας λίγο επί τη ουσία πώς μπορούμε να αλλάξουμε τώρα λοιπόν. Δεν έγραψε να αλλάξει τον προπονητή στον μπλοκ σου. Να πάρουμε half έγραψε. Να προσθέσουμε ένα 8ο half. στην Ελλάδα. ότι δεν θα γίνει, αλλά ο Άρη θα χρειαζόταν έναν <coughs> χάφ με τα χαρακτηριστικά που σημείωσε. Φά... Πες Για πε έγρα... λίγο τα χαρακτηριστικά το... για να ακούσει ο κόσμο. Το είδα και χθε. Για τα χαρακτηριστικά να ακούσει ο κόσμο. Τι με το, το χάλα, χα... χα... ένα, χαφ, που δεν θα αργεί χα... ο Ένα χαφ που δεν θα αργεί ο Ναι. Θα κατεβάζει μπάλα. Θα κατεβάζει μπάλα. Ωραία. Και εννοείται ότι θα πατάει και στην περιοχή. Μάλιστα. Μπορεί να μου πει έναν από την ελληνική αγορά. δεν μου έχετε κάποιο αυτή τη στιγμή στο μυαλό. <σχεδιά> Άρα ο Άρη θέλει τον Ινιέστα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσω έτσι μαζί σου. Ε, φίλε, προτείνει λε έναν χαφ. Μα δεν θα τον πάρει, άρα, Μα το... δεν υπάρχει. Τι το δίνει συνέχεια. Μα δεν υπάρχει τι με, το... 100-150 χιλιάρικα χαφ τέτοιο για να πάρει. Λε κάτι το οποίο είναι ανέφικτο να συμβεί. Τι το... Γιατί το βάζουμε στην κουβέντα μα. Να μας. βρουν οι άνθρωποι τη ομάδα ένα παίχτη που να είναι κοντά σε Να κόσμο. βρουν ίδια. ένα παίχτη. Ναι, δεν θα το βρουν γιατί δεν θα πάρει ο αριστερά. Φόρ πρέπει να πάρει. Εκεί είναι που καίγεται περισσότερο. Α, τι φόρ να πάρει. Την Κυριακή γυρίζει ο Γιουνέ. Να πάρει κι άλλον. Να μην πάρουμε φορ, δηλαδή. Να... Ρε αγόρι μου, γυρίζει ο Γιουνέ. Γυρίζει, ναι. Έχετε την αίσθηση. Ότι έχουμε καμιά τρία εκατομμύρια στην άκρη και δίνω καρπή, δεν έχει. <σλίξι> Περιορισμένο δυνατοτήτων είναι. Πολύ παραπάνω από ό,τι έβαζαν όλοι οι προηγούμενοι, αλλά συγκεκριμένο δυνατοτήτων. Τότε γιατί ψάχνει ο Άρισφορντ. <σλίξι> <σλίξι> Ποιο σου είπε ότι ψάχνει. Δεν ψάχνει φόρντ. <σλίξι> προσπαθεί να πάρει αυτόν τον Νίλ Χόλγκελσον. Πώ τον λένε αυτόν. Τον Τζον Νέσ ναι. Με δόσει. Τον Γκάλε Χόλμπερκ. Με δόσει. Με δόσει, ναι. Εκαλάγο δεν είναι να λεφτά. <σλίξι> 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 Θα πάρει φόρ μόνο αν υπάρχει κάποια εξαιρετική περίπτωση που δεν υπάρχει με τα λεφτά που δίνεις. Αυτή είναι κάποια εξαιρετική, η Σουηδή αυτή που θα σου αναπτύξω μετά για τους Σουηδού. Αλλά δεν είναι, το ακούω από, τους, από πάρα πολλοί κόσμο και κνευρίζομαι το κάνεις και εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Λες κάτι ναι, ναι. το οποίο είναι ανέφικτο. Ναι. Αλλά το λες ως λύση. Τη λύση στην πραγματική πε μου. Τη λύση πραγματική. Ναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Αυτή τη στιγμή. Άμα δεν βρει. Όχι άμα δεν. Άσε τα άμα δεν. Λύση. Θα με αφήσει να μιλήσω. Λύση. Άμα, άμα δεν, άμα δεν. Θα με αφήσει να μιλήσω και, και μετά θα σχολιάζει. Μην Ψσο... κερδίζει χρόνο Ψσοφα... με αλλαγή Σοφα... Τέτοιο. Σοφα... τέτοια. Λύση. Δεν Λύση. Άμα... Λύση, ρε φίλε. Άμα κρίνουν οι άνθρωποι τη ομάδα. Άμα κρίνουν. Ότι, θα συ... ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τον Παντελή, συνεχίσουμε με τον Παντελήδη. Άρα, άμα έρθει άλλο παπονιτή, δεν χρειάζομαι χάφ. Εσύ και το μεταγραφικό μου λε, Ρε ή για, το, όλα, γενικό πλαίσιο. Πώ ο Άρη θα αλλάξει την εικόνα του ναι, ναι. και θα βγει στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή να αλλάξει ναι. και προπονητή να πάρει και χάφ. Όχι να, να μείνει ο προπονητή και να πάρει χάφ. Να αλλάξει ο προπονητή και να μην πάρει χάφ. Τι να κάνει. Είναι θέμα μεταγραφικό. Είναι θέμα προπονητικό. Είναι θέμα αγωνιστικό των παικτών. Είναι θέμα διοικητικό. Τι πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή. Πολλά είναι τα θέματα. Α, είναι πολλά τα θέματα. Ε, πολλά είναι, αγαπητοί. Ε, πε μα τη λύση. Πολλά είναι. Εγώ θα σου πω τη λύση. Φίλε, Παίρνει ναι, θέση. για Ζητά... Καταλήγεις και λες ότι χρειάζεται χαφ και τε... Άρα λέω εγώ ότι αφού θα πάρει το χαφ το χτάρι. Εγώ έκανα μια διαπίστωση, δεν σου είπα ότι αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι εσύ, η, εσύ, εσύ. η σωστή λέξη. Η σωστή λέξη είναι αυτή. Ποια. Χορτάσαμε φίλε με από δια... Μη χτύπας Μην χτύχνω, πιέρα, χτύχνω. Πιάρα, Χορτάσαμε από διαπιστώσεις. Όλοι διαπιστώνουμε στον Άρη. Σε αυτό σε πήγαξε δηλαδή τώρα. Από όλα αυτά, μη σπρώχνει, βέβαια. Διαπιστώσει. Τραμπούκο. Λέει, Τραμπούκο στο στούντιο. Σπρώχνει, Κλωτσά την καρέκλα τη. Έσπρωξε. Σοβαρέψου. <σχε> <σχε> κλωτσά στο στη ώρα <σχε> το <σχε> πόδι <σχε> από την καρέκλα μου. <σχε> Κλωστά. Λοιπόν, διαπιστώσεις διαπιστώσει κάνουμε. Και ο καθένα λέει το μακρύ του και το κοντό του. Το μακρύ του και το κοντό του. Ο ένα λέει half, ο άλλο λέει for, ο άλλο λέει αριστερό back, ο άλλο λέει δεξί back. Ο άλλο λέει και for και back και αριστερό half. Ο άλλο λέει προπονητή, ο άλλο λέει βοηθό, ο άλλο λέει φυσική κατάσταση, ο άλλο λέει το ένα. Ο άλλο λέει οικονομικό, ο άλλο είναι διοικητικό, ο άλλο είναι ο διαμαντόπουλο. Όχι είναι αυτό. Όχι γιατί πάνε από εκεί, πάνε παρά αυτόν, κάνε εκείνο. Μα έφαγε δημοκρατία, φίλο τον Άρη. Και γι' αυτό ευθύνη έχει διοίκηση. Η διοίκηση. Άκου λοιπόν να σου πω εγώ τι θεωρώ ότι φταίει. Και πώ μπορεί να το αλλάξει. Χθε ο Καραγεωργίου, ο παλέμαχο προπονητή, ο πρώην προπονητή, πήρε τα σόβρακα του Παντελήδη. Του πήρε τα σόβρακα. Του πήρε τα σόβρακα. Και του πήρε τα σόβρακα με ένα υλικό πέντε φορές υποδιέστερο. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, ωραία ήταν η κάλυψη του Παντελήδη. Α, δεν είχε επιλογές. Έπαιξε με μια σύνδεση ανάγκης στη, στη Λάρισα. Και είχε διπλάσιο μπάτζετ από τη Λάρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχαμε επιλογές όμως στη Λάρισα. Και τώρα λοιπόν που είχαμε τις επιλογές, δεν τις αξιοποιήσαμε. Το πρόβλημα του Άρη και με τον Ερέρα και με τον Παντελίδη είναι το γεγονό ότι οι δύο του προπονητέ δεν μπορούν να διαχειριστούν το υλικό του. Ο Ερέρα τι τρει πρώτε αγωνιστικέ. Δεν μα νοιάζει τι λε, Εσύ, ρε. Εμεί μιλάμε για τον Άρη τώρα. Όχι τι λέω εγώ και τι λε εσύ. Ο Ερέρα λοιπόν τι τρει πρώτε αγωνιστικέ κέρδιζε γιατί οι αντίπαλοι δεν ξέραν ποιο είναι ο Μπρουνό Γκάμα, δεν ξέραν ποιο είναι ο Ματέο Γκαρσία, δεν ξέρανε του 17 καινούριου παίκτε Μπιχιουάρη. Όταν του μάθανε και του ο Πετράκη. Όχι, θα φωνάζω. Εγώ δεν φωνάζω. Και... Δεν είμαστε το ίδιο. Σωστό και γιατί... του έμαθε ο Πετράκη, μα του μπλόκαρε. Και αντί μα του μπλόκαρε ο Πετράκη, ναι, ναι. με αυτόν τον παζιάνα που βολοδέρνει, γιατί ο Λεβού έκανε νίκε. Mm. Ναι, φίλε, μπήκε εκείνη την αποφράδα μέρα για του δικού μου λόγου στη... στη... Λαμία και τον έκανε γιογιό τον Τενέ, γιατί δεν ήξερε ποιοι είναι. Γιατί δεν είχε ιδέα ποιοι είναι. Γιατί κανεί δεν είχε δει τον Άρη να παίζει. Γιατί ούτε φιλικά δεν, εδώ, δεν, δείξαν στην Ολλανδία. Από την κάμερα του κινητού μου το δείχναμε. Και οι μισοί παίκτε ήρθαν τον Σεπτέμβρη, τον Αύγουστο. Πότε ήρθαμε. Όταν έλεγα εγώ στα Χρήσινα την προβλέψη μου, σκορπίδευε. Άντε πάλι εγώ. <laughs> θα φά <φας> μπουνιά. <laughs> Παπαδόπουλε. <laughs> δεν μα έλεγε τίποτα από την αρχή <laughs> τη χρονιά. <χωρά> μην τα ακούσει τώρα. Προχώρα, καλά. <χωρά> λοιπόν, παπατζή. Λοιπόν. <laughs> Πώ του παίρνει τα σόβρακα. <laughs> του κλείνει τον Τόνσο με τα χαβ και τον αναγκάζει να παίζει όλο το μάτς με τον Δελιζήσι Playmaker. Και αντί στο ημίχρονο να κάνει το προφανές που είπες. Δηλαδή, τι κάνεις, βλέπεις ότι από τον άξονα δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς, γιατί ο Τόνσο δεν μπορεί να περάσει ένας στο ένας με έναν. Ήταν σε κακή μέρα. Λάθος του για μένα η χρησιμοποίηση του Τόνσο, αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται να πάμε στο ρητό ότι όποιο δεν παίζει είναι ο καλύτερο, βάλτε ο Μαρτίνε. Ναι, και εγώ το γράφω ότι έπρεπε να μπει ο Μαρτίνε. Πολύ ωραία τα λέω τώρα που τελείωσε το μάτ. Πολύ ωραία λέμε δεν έπρεπε ο Ματέο, έπρεπε ο Λάρσον εκεί από την αρχή. Πολύ ωραία λέμε δεν Ο Μπάσα είναι κοντό. Αυτό που ήταν στη Λάρση την προηγούμενη εβδομάδα πιο ψηλό. Βάλτε ο Ρο. Αυτά είναι επιλογέ. Άλλε βγαίνουν, άλλε δεν βγαίνουν. Το θέμα είναι πώ διαχειρίζεσαι το υλικό σου μέσα στο μάτσο. Όταν λοιπόν ο, ο, Καραγεωργίου κάνει το πιο απλό πράγμα. Βάζει τα χάφη εκεί πέρα πάνω να, να, να κόψουν το κάθε το παιχνίδι σου. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις ποια είναι η λύση και να δίνεις εντολή να παίξει με πλαγιοκοπήσεις, να γίνεται το overlap και να βγάλεις έντρε και τις σέντρες να τις κάνουν οι δύο χειρότεροι παίκτες στη σέντρα στην ομάδα. και να έχει την επιλογή να βάλει τον κορχούτ και ενώ χάνει, εσύ να διατηρεί πίσω τον αμυντικό γενή ποδοσφαιριστή, ο οποίο ήταν εξαιρετικό στα αμυντικά του καθήκοντα. Αλλά εσύ ήθελε κάποιον να σε βοηθήσει να κρατήσει το 1-0. <συσχερή> Δύσκολα. Αυτό να ολοκληρώσει. Ναι, και μετά θα τη Λοιπόν. Και ποιος, ποιο να κάνει έντεγα, σε ποιο να κάνει έντρα. έντρα. Τι σε, σε ποιο να κάνει έντρα. Στο Διαμαντόπουλο. Στο 71 μπήκε ο Διαμαντόπουλο. Σε όλο κύριε. το προηγούμενο ματ. Ρε στο 71 μπήκε ο Διαμαντόπουλο. Που γέμιζε για τον Τιγκινή. Το γκολ που θα το βάζει, Νίκο. Μια φορά έβαλε την μπάλα. Το γέμισμα είναι στο κεφάλι. Μια φορά έβαλε. Το γέμισμα φορά. είναι στο Μια κεφάλι. Μια έβαλε την μπάλα. Το κάτω. γέμισμα, λέω, είναι κεφάλι. Και έβγαλε χαμηλά. αριστερά. Δεν μπορείς να την κόψεις την μπάλα στα πόδια του την κοινή. Δε... Στα πόδια του. Γιατί η αίσθηση έχετε ότι η σέντρα ή απειλή η ομάδα μόνο με ψηλά. Το έκανε. Όχι. Αφού δεν είχε τους κατάλληλους παίκτες θα το κάνει. Αφού είχε το Βαλεριάνο να βγάζει σέντρα. Είχε το Βαλεριάνο να μπαίνει με στην περιοχή να σου με το δεξί. Πώς θα το κάνει. Αμυντικός είναι. Πώς θα το κάνει ρε φίλε. Δυο φορές, δυο φορές ο Λάρσον που έχει την ικανότητα πήρε την μπάλα και έκανε τι ευκαιρίε. Και όλα τα υπόλοιπα, και, να σου πω, και μπράβο στο τελειστή, φίλε, που έβγαλε και δύο φορέ φορές την πλάτη τη άμυνα. Αυτό δεν είναι λύση. Μπράβο του, αλλά δεν είναι λύση. Μπράβο που Ου, μέσα στο γόνατο. Μέσα... Εξαφανισμένο ο Σιώπη. Εξαφανισμένο. Εξαφανισμένο ο Ματίγια. Εξαφανισμένο ο Ματέο. Που κάποιοι εκνευρίζεται κιόλα που γράφουμε ότι είναι άφαντο. Ε, τι να κάνουμε, αφού είναι άφαντο. Όχι, λέει από τότε που φύγει ο Ερέρα. Να κάνουμε ένα συμβόλαιο με του παίκτε που παίρνουν 150 και 200 χιλιάρικα. Άμα φεύγει ο προπονητή που αγαπάνε, να του δικαιολογούμε αν δεν παίξουν καλά. Γιατί ορθώ λέτε όλοι, και το είπα κι εγώ εκείνη τη μέρα, ότι είναι λάθο το καρυπίδι που είπα αυτό για του πέντε παίκτε, οι οποίοι παρεμπιπτόντω δεν έχουν σχέση με το Διαμαντόπουλο. Του δύο μάλιστα του έχει φέρει ο Ερέρα. Αλλά είναι λάθο του Προέδρου που βγήκε και το είπε. Αλλά εγώ σα λέω το εξή. Να κάνουμε ένα συμβόλαιο με του παίκτε. Αν φεύγει, αν δηλαδή τώρα διώξουμε τον Παντελίδη, να μην παίξει ο Τόνσο ποτέ. Να πατάει την μπάλα και να λέμε, Ε, αφού έφυγε ο Παντελίδης που τον έφερε. Ωραία λογική. Το πρόβλημα λοιπόν του Άρη, κύριε Νίκο, μα, ναι, την δεδομένη χρονική στιγμή, είναι. και είναι από την αρχή τη σεζόν αυτό και με τον προηγούμενο προπονητή, είναι το γεγονό ότι κανένα από του δύο προπονητέ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το ρόστερ σου. Ούτε χαφ, ούτε μαφ, ούτε οτιδήποτε. Μάθε και παίξε. Καταρχήν αποφάσισε τι στυλ παιχνιδιού θε να παίξει. Γιατί όπω σωστά είπε, που δεν έχει φόρ να βγάλει την παλιά. Όταν πριν ένα μήνα είπαμε τι θέλουμε, φορ, να ρίξουμε τα λεφτά στο φορ ή στο τόνσο, στο δεκάρι. Τόνσο. Άρα εγώ περιμένω σε αυτό το στυλ παιχνιδιού να ανταποκριθεί η ομάδα πλέον. Δεν ανταποκρίνεται μέχρι στιγμή η ομάδα. να ένα μάτσε το πρώτο του είναι, οκ. Okay. Οκ. Okay. Και προχάτηκε από τραυματισμό. Τραυματισμό στη ρε φίλε, εντάξει. Σιγά το τραυματισμό, 10, -10 μέρε έξω ήταν. Σιγά, τραυματισμό σε αυτό για επαγγελματία ποδοσφαίριση τώρα. Περισσότερο προφυλάχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Άντε, πέσα να τον πούμε το τόκι. Okay. Περισσότερο προφυλάχτηκε. Σε αυτό λοιπόν το μάτς. στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι καθαρά ήττα από τον πάγκο. Με ένα αστερίσκο. Ναι. Σε κάποια τέτοια μάτς με υποδιέστερους αντιπάλους περιμένεις και μια ατομική ενέργεια περιμένεις από τον ακριβοπληρωμένο σου ποδοσφαιριστή να, να το πάρει και λίγο πάνω του ρε παιδί μου να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση ε κανένας δεν το έκανε χθε. Κανένα δεν το έκανε χθε. Η δική μου η θέση έχει αποτυπωθεί μετά το μάτς με τον εργοτέλη και δεν έχει αποτυπωθεί για το αν είναι καλό ή κακό προπονητή ο Παντελίδη. Ούτε εγώ θα πάω ποτέ σε μια λογική. Ούτε εγώ θα πάω σε μια λογική του ότι πρέπει να βρίζω τον Παντελίδη και να του συμπεριφέρομαι λε και είναι ο μεγαλύτερο εχθρό μου επειδή δεν πάει καλά η ομάδα. Άλλο κριτική. Άλλο αυτό το κομμάτι που λες. Κριτική θα του γίνεται. Ο Παντελίδη λοιπόν για μένα έχει καεί και μου επιβεβαιώνει ότι έχει καεί με τις αντιδράσεις του. Και οι αντιδράσεις του έχουν να κάνουν χθες ένα, που λέει ότι είμαι αισιόδοξο, δύο, που ως παράδειγμα καλής ομάδας, καλής απόδοσης, μου φαίνει το μάτς τη Λάρισα που πήρα το 0-0. Ναι, αν πάω να σωθώ, είναι σημαντικό ο βαθμό. Έχω και το πάνω χέρι. 7-8 βαθμού έχουν αυτοί που πέφτουν. Και έχω και τι ισοβαθμίε. Λάρισα, Λαμία, Λιβαδιά έχω και την ισοβαθμία. Έχασα μόνο ένα μηδέν χθε. Απόλο Μύρνη, Όφη. Έχω και τι ισοβαθμίε όλε. Μια χαρά είμαι. Είμαι συν ένα βαθμό από όλου αυτού. Άρα είναι βαθμό χρυσάφι. δεν γίνεται αυτόν τον Άρη που είδαμε στην, ε, στη Λάρισα να το φέρνουμε ως παράδειγμα. Μπορούμε να το φέρνουμε ως παράδειγμα ότι πάλεψαν, mm. ότι προσπάθησαν. Δεν βλέπω ότι χθε δεν παλεύουν ή δεν προσπαθούν. Δεν βλέπω κάποιον αδιάφορο ποδοσφαιριστή χθε. Βλέπω εγκλωβισμένους ποδοσφαιριστές χθε. Βλέπω απουσία πλάνου χθε. Βλέπω απουσία σχεδίου χθε. Yeah. Βλέπω απουσία όχι, δεν είναι και χθε. Γιατί με τον Όφη είχα πλάνο. Με τον Παναθηναϊκό είχα πλάνο. Και μετά. Και σ' άλλα μάτια είχα πλάνο. Και με τη Λαμία έχω πλάνο. Γιατί με τη Λαμία βρίζουμε και κάνουμε και ράνουμε. Και η Λαμία έχασε στον Άρη. Και μετά απέκλεισε τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε τον Ατρόμητο. Η Λαμία δεν είναι τόσο χάλια όσο συμπεριφερθήκαμε στην ομάδα μα. Είναι μια καλή Είπαμε, σφιχτή ομάδα. Είναι ελαφρυντικά okay, ναι. ναι, παρόλα αυτά εμεί βρίζαμε το 50. Εντάξει. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν ένα μάτς με λαφεκτικά. Όπω και για μένα και το Μάτσι Λάρισα είχε λαφρεντικά. Στο τη Λάρισα, ρε φίλε. Δεν παίζει ποδόσφαιρο, αλλά τι να, τι να, απαιτήσω να παίξω ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Βλέπω τα, στο κάθε μάτσα, αξιολογώ τα στοιχεία ε, ε, που πρέπει να αξιολογήσω. Και είχα και απουσίε πολλέ στην ε, στη Λάρισα. Και λέω λοιπόν εγώ, πώ γίνεται λοιπόν στη Λάρισα να έχω αυτή την εικόνα την καλή, κύριε Παντελήδη μου, και τώρα να έχω αυτή την εικόνα. Πώς γίνεται. Τον πρώτο τελευταίο. Μα στη Λάρισα ήταν άλλος ο χαρακτήρας του αγώνα. Χθες πρέπει να δημιουργήσω. Έχω 67% κατοχή. Έχω 11 τελικές. Και έχει 5. Ο Θεός να τις κάνει. Γιατί λοιπόν δεν κάνω αυτό το οποίο πρέπει. Συμφωνώ για, το, για, για την πίεση που δέχεται. Και το κατά πόσο μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι, το δεν μπορεί. Τώρα Όχι. Δεν δεν μπορεί, μπορεί, δεν okay, okay. Άρα, κάναμε λοιπόν και εμεί τώρα τι διαπιστώσει μα. Όπω τι έκανε και ο Παντελήδη χθε. Είχαμε λέει, πολύ αργή ανάπτυξη και δεν προωθούσαμε το παιχνίδι. Αργούσαμε πάρα πολύ. κάναμε 15 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ. Και πώ θα λυθεί αυτό. Αν δεν μπορούν κάποιοι παίκτε, θα βάλουμε κάποιου άλλου. Τι είπαμε στις 16 Δεκεμβρίου μετά τον εργοτέλη. Όποιοι δεν μπορούν δεν θα παίξουν. Θα παίξουν αυτοί που μπορούν. Ναι. Ένα μήνα μετά λοιπόν. Παίζουν οι ίδιοι. Όχι παίζουν οι δεν παίζουν οι ίδιοι. Κάνεις Έχει λάθος. Καθόλου οι ίδιοι έξι, δεν παίζουν. Έξι, έξι, οι μισή δεν παίζουν οι ίδιοι. Οι μισοί δεν είναι οι ίδιοι. Έχουν φύγει ναι, δεν γίνανε να του 11. Καλά ναι αυτό το γενάρι Τι έγινε λοιπόν. Δεν μπορούν να Δεν μπορούν τα <laughs> Άρα τι μένει να το κλείσουμε και να φύγουμε. Ε. Όχι, αυτό θα το, το θέλαν κάποιοι άλλοι. Αυτό θα το θέλαν σίγουρα κάποιοι άλλοι. Άρα είναι μονόδρομος η την αλή. δεδομένη χρονική στιγμή να αλλάξει προπονητή. Και όχι μόνο με βάση αυτό που αποδίδει η ομάδα, αλλά και με βάση την απίστευτα μεγάλη, σε ένα σημείο άδικη, σε ένα σημείο όχι ολοκληρωτικά, σε ένα σημείο άδικη στοχοποίησή του. Γιατί όταν από το πρώτο παιχνίδι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλήθεια. Και αυτό περνάει μέσα στην ομάδα πλέον. Δεν έγινε αποδεκτό ποτέ από μένα. Αυτό λέω. Να. Όταν λοιπόν οι 10 αρχικά γίναν 20, και 30, είναι ακόμα και, και, και τώρα το είναι 90. Είναι ακόμα πιο μεγάλο το ποσοστό. 90% είναι τώρα. Ναι. Πώ θα δουλέψει αυτό ο άνθρωπο. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει και πολύ. Χίλια δίκια να έχει, ρε φίλε. Εγώ νομίζω ότι ο Παντελήδη και την ομάδα να βγάλει στην Ευρώπη. Όχι. Αυτό λοιπόν, Νίκο, αλλάζει με έναν τρόπο. Ποιο. Με αποτελέσματα. Αν κερδίσει ο Παντελήδη την Ξάνθη. Κερδίσει και τον, τον πα. Το κλίμα θα αλλάξει. Αν λοιπόν κερδίσει και είσαι τέταρτο-πέμπτο. Πέμπτο, ρε φίλε, με τρει-τέσσερι βαθμού διαφορά από τον πίσω. Ναι, μεν δεν θα υπάρχει η απόλυτη ικανοποίηση. Αλλά το κλίμα θα αλλάξει. Και αν πετύχει το στόχο σου, το κλίμα θα αλλάξει. Γιατί στην τελική είμαστε όλοι λάτρε του αποτελέσματο. Το δεν μα ενδιέφερε που ο Ερέρα είχε 8 τελικέ με το Λεβαδιακό και ο Λεβαδιακό 17. 8-17 ήταν οι τελικέ. Με χαμένο πέναλτι, μουφα. Θα πάμε και στο διαιτητή. Τον που ορίσανε. Ορίσαν τον διαιτητή από την προς. Ήπειρο του Βρακά που έδωσε το μουφα πέναλτι στο Λεβαδιακό, στο Βικελίδη. Το θέμα είναι η αλλαγή που προ Ναι. Δεν μα ενδιαφέρε το 8-17. Κερδίσαμε. Στην πρώτη ήττα του Ερέρα από τα Γιάννενα άρχισαν τα ξεφωνητά. Τα οποία κορυφώθηκαν στην πορεία του, και με τα Ντέρμπι μετά. Ναι. ναι. Α... Ξεσκίστηκαν με την ΑΕΚ και πρόσεξε. Αυτοί λοιπόν που ζητούσαν να φύγει ο Ερέρα μόλι έφυγε. Λέγανε γιατί έφυγε. Για λέγανε γιατί έφυγε. Ένα, ένταξε, okay. Αυτοί που λέγανε πέρσι ο καλύτερο προπονητή είναι ο Παντελίδη, πάνε φέρ τον Καρυπίδη, μόλι τον έφερε βρίζανε. Αυτή όμω είναι μια ομάδα η οποία σταματάει να μιλάει όταν έρχονται θετικά αποτελέσματα. Όλοι οι υπόλοιποι σε ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο, πάνε με το αποτέλεσμα. Όταν είχε έρθει... Και δεν είναι μόνο αριανό φαινόμενο αυτό. Είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα, δεν θα αλλάξει αυτό. Όταν είχε έρθει, είχαμε πει ότι θα κρυθεί τα αποτελέσματα. Δεν τα φέρνει τα αποτελέσματα. Άρα, μέχρι στιγμή η παρουσία του δεν είναι επιτυχημένη στην ομάδα. Είπε, όχι, γιατί το, γιατί ωρεοποιεί. Η παρουσία του μέχρι στιγμή είναι αποτυχημένη. αποτυχημένη. Έχει χάσει είναι. το κύπελο από τον εργοτέλη που ήθελε να πάρει σοπαλία και έχασε. Και παρουσιάζει αυτή Απλά την εικόνα θέμα και αυτό το αν Ποια σε μια αλλαγή προπονητή, ποιε είναι οι επιλογέ σου. Πάμε λοιπόν και στην ουσία. Εκεί είναι το θέμα. Να φύγει με ένα πιο στάδιο. ο Άρη οικονομικά να αντέξει τρίτη αλλαγή προπονητή. Μπορεί. Θα φορτώσει μια διακοσάρα τον προπολογισμό, θα τα χρωστάει του, του χρόνου, το καλοκαίρι κτλ. Δεν θα έχουμε θέμα σήμερα που μιλάμε. Σε κανένα χρόνια θα, θα αρχίσουν να βγαίνουν αυτά το πάρε φορ, πάρε στόπερ, πάρε χαφ, πάρε τέτοιο. Φέτο δεν έχουμε πρόβλημα, να ξέρετε. Ούτε του χρόνου θα έχουμε πρόβλημα. Και αν βγούμε και μια Ευρώπη, δεν θα έχουμε τα επόμενα 3-4 χρόνια. Το πέμπτο χρόνο όμω, που θα συνεχίζουμε στο ίδιο τέμπο και θα φορτώνουμε, θα φορτώνουμε, θα φορτώνουμε, θα φορτώνουμε γιατί. Άκουσα πριν το, στην εκπομπή του, του, Γιώργου, τον φίλο μου τον Γιώργο, τον το γνωστό και ω που είπε: Έχει τόσα έσοδα, λέει. Διαχείριση κάνει φέτο. Έχουμε μία αίσθηση ότι τα έσοδα του ποδοσφαιρικού Άρη είναι καμιά δεκαριά εκατομμύρια. <coughs> πήρε, λέει, τηλεοπτικό, πήρε εισιτήρια και τα λοιπά. Άμα πάμε στην ουσία του πράγματος, θα δούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε, φίλε. Χαστούκια θα πέσουν. Οπα. Λοιπόν, Χαστούκια. έχει όσο έχει μπει ήδη στη διαδικασία, να ξέρει για κάποιους. Αλήθεια. Λοιπόν, άρα για να το ολοκληρώσω, η καυτή πατάτα είναι στα χέρια του κυρίου Καρυπίδη αυτή τη στιγμή. Εγώ αν στη θέση του, που δεν είμαι, γιατί δεν βάζω τα λεφτά μου, ούτε έχω γνώση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα πω τώρα, όπως δεν έχει κανένας από όλους εσάς που λέτε διάφορα για τα οικονομικά, των οικονομικών δεδομένων, εμείς ξέρουμε ότι οι ποδοσφαιριστές σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, με όλες, προσέξτε τι λέω, ακόμα και τις πλούσιες, είναι καλά. Παντού υπάρχουν οι καθυστερήσεις και ένα μήνα, γιατί ένας μήνας είσαι ο κανένας αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν έχουμε, δεν χρωστάμε καμιά δύο συμβολέου, δεν χρωστάμε δύο-τρεις μήνες. Οκ, okay. θα μπει και ο Δεκέμβριο σιγά σιγά. Αυτή είναι η κατάσταση στην ομάδα. Και ούτε νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα οικονομικό στην ομάδα αυτή τη στιγμή ίσα ίσα που η ομάδα πάει και πληρώνει χρήματα για να πάρει ποδοσφαιριστέ. Και θα τα αναλύσουμε αυτά μετά. Ενώ λοιπόν δεν πληρώνω εγώ τα χρήματα, τα πληρώνει άλλο. Και το να διώξει αυτή τη στιγμή τον Παντελίδη και να φέρει σε ένα καλό προπονητή έχει δύο παραμέτρου. Ένα, να έχει τα χρήματα για να το κάνει. Να προσθέσει δηλαδή μια κατοστάρα, 150 κατ αποζημιώσεων και άλλη μια διακοσάρα στον προπονητή. Δεν νομίζω ότι τα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμα ο Άρης. Έξτρα, άλλα έξτρα 300 χιλιάρια δηλαδή. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι να υπάρχει αυτός ο προπονητής. Να έχει την επιλογή αυτού του προπονητή. Και πώς μπορείς να σιγουρέψεις ότι αυτή η υπέρβαση, γιατί αν υπήρχε κάποιος ο οποίος να έλεγε πληρώνω τα 300 και βγήκα Ευρώπη, οκ, okay, θα το έκανε. Πώς μπορείς να το σιγουρέψεις ότι θα είναι καλή η επιλογή σου. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του προπονητή. Κι άντε ξανά μανάτα τα έδι, Κι άντε προσαρμογή. Κι άντε το ένα. Κι άντε το άλλο. Γιατί πλέον θα πας σε επιλογή ξένου. Έτσι. Δεν θα πας Παρ' όλα αυτά, ναι. εγώ λέω ότι θα έπρεπε, αφού ο κύριο Παντελίδης δεν διευκολύνει τον πρόεδρο, θα έπρεπε να γίνει η αλλαγή προπονητή. Ναι. Εύχομαι την Πέμπτη να κερδίσει. Ο Άρης να κερδίσει την Ξάνθη. Και να το γυρίσει. Γιατί αν δεν κερδίσει ο Άρης την Ξάνθη, ή έστω να μην χάσει. Και πάλι το, με το να μην χάσει Από απ απ την προθέρμανση Τα έχουμε γκρίνια και μύρλα Αλλά αν δεν κερδίσει Ο Άρης την Ξάνθη δεν, δεν βλέπω Τον τρόπο με τον οποίο ο Παντηλίτης θα κάτσει Στον πάγκο την Κυριακή Και ευτυχώ Το μάτι είναι εκτός έδρας Γιατί αν Ηταν εντό έδρα το μετά τη λιβαδιά Μάτ. Θα έπρεπε ο κύριο Παντελίδη να έμενε στην Αθήνα. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πραγματικά εύχομαι και ελπίζω ο Σάβα Παντελίδη να ξέρει. Γιατί υπάρχει και η παράμετρο. Εμεί δεν έχουμε όλε τι παράμετρους αυτό το αισιοδοξία που είπε να μην είναι κάτι εγωιστικό, αμυντικό και να έχει γνώση τέτοια που να έρθουν τα αποτελέσματα και να καταφέρει να γυρίσει αυτό το κλίμα εις βάρος του, κάτι που αν το καταφέρει θα είναι διπλό το όφελος για αυτόν. Πρώτος μάγκας μετά να το κάνει. Θα είναι πρώτο Και μακάρι να το κάνει, εμεί αυτό θέλουμε. φυσικά αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να φύγει, δεν έχουμε και τίποτα μαζί του. Απλά τα δεδομένα φύγουν. Εγώ θέλω να πάει την Πέμπτη, να ρίξει 0-3 yeah, και, και, άλλα και, και, να μου πει στη συνέντευξη τύπου yeah. Χρήσα Ανθέ μου έλεγε να φύγω. Μακάρι. Τρίμπαλο έριξα. Μακάρι. Μαζί του, εγώ αυτό θέλω. Μακάρι. Έλεγε ότι πρέπει να φύγω. Δεν ήξερε, Χρήσα Τρίμπαλο! Απλά αυτή τη φανταζή... και άλλο ένα τρίμπαλο θα ρίξω την Κυριακή στα Γιάννενα. Αυτή τη Γιάννενα. στιγμή φαντάζει κάπω δύσκολο με βάση την εικόνα τη ομάδα Δεν και... με νοιάζει, ρε φίλε. Χθες. Να είναι με κόντρε. Να με είναι με πάλι... μουσα. Τώρα γυρίσαμε με πάλι. Με πέναλτι. Στα... Δεν με νοιάζει. Μηδέν τρία. Τα νορμάλ μα γυρίσαμε πάλι. Εντάξει, εγώ ρεαλιστικά αυτό όχι. <laughs> Α! Πο! Τε! Λε! Σμα! Ναι. Αυτό κρίνει το παντελή. Βάλε μια ανοτελεία. Επειδή έχουμε φτάσει και έχουμε ξεπεράσει τι 6. Σου δίνω 3 λεπτά για Αβραμογλου. 3 λεπτά σου δίνω. Θα πάμε στο break, θα έχουμε μετά Αβραμόγλου, mm. μετά το, μετά το break. Είπες. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μα την πρώτη ώρα τη εκπομπή που ολοκληρώθηκε είναι τα Alter Ego, κορυφαία αδρική έδηση. Έτσι. Λοιπόν, 25 Μαρτίου 12 σε το πρώτο κατάστημα, Πασαλίδου 35 στην Καλαμαριά το δεύτερο και Παύλο Μελά 36 κέντρο το τρίτο και alterego fashion.gr για να αντιθείτε και να είστε στυλάκια. Mm και Mr. Goal, κορυφαία πίτσα τη Θεσσαλονίκη, delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στον break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Λίμπρο 107,4 όλα μπαουτάρι στο Νέαρ. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Χρήσα Θοτσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο πίσω τα μικρόφωνα. Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σα στο 54526. Θα ανοίξουμε σε λίγο και τι γραμμέ. Όχι ακόμα. Ε, κάντε λίγη υπομονή. Φίλο 779 λέει τώρα πρέπει να γίνει η συλλογή βαθμών. Τι να το κάνει αν είμαστε πλήρε τέρμπι. Ενώ τώρα έχουμε ξάνθει πα Τρίπολη Πανιόνιο για συλλογή βαθμών για Ευρώπη. Χθε έπρεπε παντελή να υποβάλει παρέτηση. Αποποίηση ευθυνών, ομάδα χωρί πλάνο, αδούλευτη, αστημένα, αποτυχία αποτελέσματα χωρί προοπτική βελτίωση. Θα διαβάσω σε λίγο τη συνέχεια των μηνυμάτων του 779. Γενικότερα. Ε, όλοι είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε, κάποιο ειδικό βότανο ενδεχομένω, το οποίο θα βρούμε στον Αβράμογλου και πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Βαβούλη. Τι κάνετε, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλώ σα βρίσκω. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, εβδομάδα. Ε, Προσπαθούμε λίγο να ερευνήσουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο χαλαρωτικό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί είμαστε λίγο σε, σε δύσκολε μέρε. Ναι. <laughs> Για χαλαρωτικά λοιπόν έχουμε πάρα πολλά τσάγια, oh, yes. τα οποία yes. είναι απόλυτα... Θα σας πω μερικές ε, γεύσεις για να καταλάβετε. Yes. Έχουμε πράσινο τσάι με πιπερόριζα, έχουμε πράσινο τσάι με ειδίσκο, με μήλο. Ε, έχουμε την κόκκινη πλατεία που έχει μέσα και ειδίσκο, έχει και μέντα νομίζω και πράσινο τσάι. Ε, γενικά το πράσινο τσάι το έχουμε σε πάρα πολλές παραραγιές. Υπάρχει το ρόιμπος, το οποίο είναι σαν πράσινο τσάι σε κόκκινο χρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Και γενικότερα θα μπείτε πάρα πολλά μείγματα στο κατάστημα, τα οποία είναι ιδανικά για χαλάρωση, μια και διανύουμε δύσκολε ε, μέρε. Δύσ, δύσκολε μέρε, ναι, όντω είναι. Από εκεί πέρα, ε, διανύουμε και δύσκολε μέρε όσον αφορά και τι ιό και τι γρήπε. Αλήθεια είναι αυτό, υπάρχουν πάρα πολλέ. Εδώ πέρα ο Χρήσονο έχει τρία παιδιά άρρωστο στο σπίτι. Ε, υπάρχουν <laughs> κάποιε λύσει και η μία που έχουμε αποκτήρει με σήμερα είναι το ριγανέλαιο, δηλαδή uh -huh. το εφαίριο έλαιο τη ρίγανη το οποίο μπορείτε να το βρείτε και σε αέριο έλαιο 10 ml και σε κάψουλες. Mm -hmm. Το οργανέλα τι κάνει, είναι αντιϊκό. Είναι ωφέλιμο τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα και για τα φυτά. Για τους ανθρώπους χρειαζόμαστε μία κάψουλα ή μία σταγόνα την ημέρα μέσα σε ένα τσάι ή ένα ποτήρι χυμό mm -hmm. και αντιμετωπίζει φουσκώματα, πρήξηματα όσον αφορά τους του στομάχου. Είναι αντιϊκό, όπως σας είπα. Είναι ένας πολύ καλός επίσης λιποδιαλυτής. Είναι καθαρτικό του ύπο και του αίματο, Για χολιστερήνι πολύ καλό. Μειώνει το ζάχαρο ε, για τη σμίξη και το δέρμα, το χρησιμοποιούμε αραιωμένο μέσα σε <Και> Ελλάδη, Για τις ουλίτιδες, καθαρίζει πάρα πολύ καλά το στόμα. Βοηθίζουμε με λοιπόν, λίγα για μας με μία σταγόνα ριγανέλαιο πάνω στην αδοντόβουλσα. Και εκεί πέρα βλέπουμε ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και νιώθουμε, πώς να σα πω, πιο σκληρά, να το πω, πιο, πιο γερά. Πιο <Και Και> γερά, πιο γερά, ναι. ναι. Τώρα, για τα παράσιτα των φυτών, για τον βάκο, της ελιάς, ε, ψεκάζουμε, βάζοντας σε λίγες αγώνες μέσα σε βότκα. Τα κορίτσια και τα αγόρια στο κατάστημα είναι ενημερωμένα και όποιον χρειάζεται μπορεί να τον καθοδηγήσει ακριβώς ανάλογα με τις ανάγκες. Ε, όσον αφορά και για τα σκυλιά και τι τις γάτες, για τα παράσιτα, ψεκάζουμε πάνω στο δέρμα τους ένα μείγμα που φτιάχνουμε με ριγανέλαιο και έτσι είμαστε καλυμμένοι ειδικά την περίοδο, την περίοδο του καλοκαιριού. Ε, να πω όμω ότι το μόνο μειονέκτημα που έχει το ριγανέλαιο είναι ότι κάνει κατακράτηση σιδήρου. Οπότε το λαμβάνουμε τουλάχιστον ένα τριώρο μετά το φαγητό. Μάλιστα. Ο... Τρει ώρε μετά το φαγητό ή τρει ώρε πριν το φαγητό. Και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα πορτοκαλάκι επίση βολεύει σε αυτήν την περίπτωση. Καίει πολύ. Όταν το καταναλώνουμε, να ξέρετε ότι καίει. Νιώθουμε κάψιμο, μου μα τη γλώσσα. Αλλά δουλεύει καταπληκτικά. Ωραία. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά. Όλα αυτά ευαίσθη με κατ' γωνία στην πλατεία Εμπορίου, επιχείρηση Αβράμογλου. Το τηλέφωνο μα είναι 2310-513-094. Και στη σελίδα μα στο internet αβράμογλου.gr και αβράμογλου με λατινικού χαρακτήρε στο facebook. Ωραία. Έλασο, λιμπέρο, φυσικά. Ωραία, ωραία. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θα τα πούμε ξανά μέσα στην εβδομάδα. Να είστε καλά. να είστε καλά. καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Αβράμογλου που είναι μαζί μα η δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Τι <Συσσο> είπε <Συσο> για φαγητό. Εργανέλιο, φίλε. Πώς? Για τι ιώσει που σέρνουν αυτή. Α, ναι, χρήσιμο είναι και, αυτό. Και πάρα πολύ. Όλας, ναι, 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 ναι. Και, ε, και, τσάι για τα νεύρα. Επειδή όμω είπε πριν το φαγητό και μετά το φαγητό, ναι. ψητοπολείο Θεϊκών. 100%. Αγγελάκι 10 στο κέντρο τη πόλη. Κοντά στα πανεπιστήμια για όλου του φοιτητέ. Ιστορικό κέντρο επίση βρίσκεται κοντά. Τη λιβεριά 12,5 με 2 ταξιμερώματα. Από τι 12,5 το μεσημέρι, ε. 2,21-3,21. Εξυπηρετεί, βλέπω και ανατολικά ω και τούμπα και δυτικά μέχρι το σταθμό των τρένων. Διπλό τεράστιο σε μέγεθο σουβλάκι με μόλι 2,5 ευρώπουλα. Δωρεάν οι αληφέ σε όλα τα σαντουίτ. Βλέπω και προσφορά και ρετσίνα. Και άλλη μία δώρο. Με μία ρετσίνα και άλλη μία δώρο. Πάρα 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 πολύ ωραία. Θεϊκόν. 2018, μπείτε και στο προφίλ στο Facebook. Data Labs, τα οποία μαζί μα στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. στο κέντρο διαβίου μάθηση, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σε σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά και σεμινάρια στην πληροφορική. Εθνική Αμήνη 14α, τηλέφωνο 2310 2229 2962 και datalaps.edu.gr. Λοιπόν, θε να πάμε σε γραμμέ ή έχει να μα πει κάτι. Φραν, Βέλεθ, Χαμζά, Γιουνέ και Δημήτρη Κωνσταντίδη, Άρχισα να ο ρυθμό. Θες να Τι μάει. σημαίνει αυτό. Καλά, την ξέρετε προφανώ. Όχι, οι γραμμέ δεν προλαβαίνουμε τώρα, φίλοι. Είναι, είναι 6,5. Ωραία. <στον> έχουμε το μάτσα. Αν δεν είχαμε το μάτ, θα έχουμε, μπορούσαμε. Έχουμε και το μάτ. Θα κλείσει yeah. παρά 10. Αν πα αυτό και τα λοιπά. Τώρα να βγάλουμε για 10 λεπτά τον κόσμο να μιλήσουν τρία άτομα είναι κοροϊδία. Θα το πάμε εμεί και αύριο θα ανοίξουμε τι γραμμέ πιο νωρί. Για να μην σου πω θα τι ανοίξουμε τι 5. Τι <στον> 5. 5 και όλε γιατί και τετάρτη. δεν θα είμαστε εδώ. Πού θα είμαστε. Έχει πάω και Τετάρτη. 5 και Τέταρτο. 5. 5 με 5 και Τέταρτο θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχουμε την Πέμπτη το μάτσα θα είμαστε στην Ξάνθη. Δεν θα κάνουμε κουμπί την Πέμπτη. Θα είμαστε στην Ξάνθη. Θα είναι το λαμπαουτάκι, αλλά με τη σύνθεση την, την κανονική του δεν θα είναι. Ναι, σωστό. σωστό. Άρα αύριο από τι 5 και 10 θα έχουμε full γραμμές Θα έχουμε ανοιχτέ γραμμέ για να μιλήσετε, να πείτε και εσεί τη θέση σα, την άποψή σα. Γιατί και εμά μα κάνετε σοφότερου πολλέ φορέ. Μα βοηθάτε yeah. να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Άλλε φορέ μα εκνευρίζετε βέβαια. <laughs> Αλλά <laughs> 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 το <laughs> θέμα <laughs> δεν είναι αυτό. Πε τα μηνύματα λίγο. Διάβασα λίγο τα μηνύματα. Διάβασα μην. τα δύο πρώτα του 79. Συνεχίζω με το τρίτο. Κάρι, πάρ το πάνω σου. Ο Παντελίδη κάηκε. Οι παίχτε δεν έχουν ρόλου mm -hmm. ούτε ψυχολογία. Στην Ξάνθια πάμε με τερζή. Δεν γίνεται να δούμε Παντελίδη Κυριακή στο Χαριλάου. Πίστηκαν όλοι ότι η ομάδα δεν έχει αγωνιστικό πλάνο ούτε ψυχολογία. Έλεγε ομάδα σκληρή και Χ, λόγω ψυχολογία από προπονητή. Η είναι ομάδα. Στην Ξάφη με τον Παντελή θα πας. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί την Παρασκευή να λέμε για τον νέο προπονήτη. Γιατί άμα κερδίσεις θα πας και την Κυριακή με τον Παντελή. Σωστό. <laughs> <laughs> Αλλιώς. Είναι κομβικό το παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι το οποίο μετράει διπλά εφόσον κερδίσεις. Σβήνει την ε, κακή εμφάνιση και την ήττα στη Λιβαδιά. Από την άποψη τη βαθμολογική εννοώ έτσι γιατί... Ω εμφάνιστε πόσα τη σβήσει. Ε, τώρα από εκεί και έπειτα α ελπίσουμε θα αλλάξει γενικότερα η εικόνα της, ε, της ομάδας γιατί μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε αυτά σε σχέση με το, με το ποδόσφαιρο και την ε, ε, παρουσία ε, της ομάδας και στη Λιβαδιά αλλά και το τι πρέπει να αλλάξει από εδώ και στο εξή. σημειώσαμε συγκεκριμένα πραγματάκια, σας είπαμε τη θέση μα, σα είπαμε την άποψή μα από εκεί και πέρα πρέπει να αντιληφθείτε και εσεί ότι εμεί δεν αλλάζουμε προπονητές δεν... Ε, Βάζουμε παίκτε να παίξουν. Δεν βάζουμε γενικότερα το χέρι μα μέσα στην ομάδα. Αυτό το οποίο, αυτός ο οποίο παίρνει αποφάσει είναι ο εκάστοτε πρόεδρο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον αθλητικό διευθυντή για το αγωνιστικό με τον προπονητή και όλα τα υπόλοιπα. Με τα γραφικά. Αυτό το μαλλί. το καλλιεργεί. Είναι στήλη δηλαδή. <συμπ> Δεν έχω. Τι δεν έχεις. Παλιά είχε. Ο πιο ωραίο μουσείο όμω από σένα. Λοιπόν, αρχίζει και ασπρίζει βέβαια. Αυτό είναι μια γοητεία. Ωραία. Εντάξει. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ Η κρότα. 41 είμαι. Εντάξει, μικρό είσαι πάλι. Τι είσαι. Είναι, εντάξει, γκρίζε, γκρίζε. Άλλη, τριζά, τριγάνι, αν, αν δεν υποστήριζα τον Άρη που σε κάποιον <σοπό> άλλον, θα ήταν κατάμαυρα τα <σοπό> μαλλιά. Το Χρήστα αυτό το πρωτογνώρισα. Με όλη τη είχε... μελανίνη που θα είχαμε, που Έχε... μα έχει φύγει από τον Άρη. Ο Χρήστα είχε... το είχε μάλλον μέχρι τώρα το εγνώρισα. Καλά, άμα δει τη φωτογραφία τη πρώτη αυτοκτονία. Γιατί ο καστέρι τη Γερφήλια 36 είναι και έχει γκλιζάρει για αυτού. Ναι, ωραία, λοιπόν. Για ανέβασε λίγο. Λοιπόν, λίγο πριν το τελευταίο break, θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πριν πάμε στο Σπύρο το Χρυσικόπουλο, πάμε να ακούσουμε το χορηγό τη ώρα και επιστρέφω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Άκα και το Σπύρο το Χρυσικόπουλο. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες του Λίμπερ 107,4. Από το άδειο Άκα, το... βέβαια ο Παναθηνικό δεν είναι τιμωρημένο, δεν έχει πίνει μια αγωνιστική και των θυρών. Απλά κάτι τα τελευταία αποτελέσματα, κάτι, το ότι έχει το ενδιαφέρον σε αρκετά σημεία για την φετινή σεζόν και έτσι όπως εξελίσσεται θα φέρουν τον Άρη να παίξει μπροστά σε ελάχιστο κόσμο. Να πω ότι απέναντί μας έχουμε ένα πανό σε μπλε και μαύρο φόντο η Μακεδονία είναι ελληνική λόγω και των τελευταίων γεγονότων και των ημερών όπως καταλαβαίνεις που διανύουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε στα χέρια μας και τις δύο δωδεκάδες αν έχω χρόνο βεβαίως, να σας βεβαίως, Βεβαίως. Καταρχήν διαιτητές είναι οι διαιτητές είναι η, η ε, Ξενικάκης, Παντελίδης και Σκούτας. Και για τον Παναθηναϊκό, στη δωδεκάδα βρίσκεται ο Τόμας, ο Πέιν, ο Παπαγιάννης, ο Παπαπέτρου, ο Γκίστο, ο Καλαϊτζάκης, ο Λεκαδίτσιος, ο Κιλπάτρικ, ο Λοντζέσκι ο Καλάθη, ο Θανάη Αδετοκούμπο και ο Ντίνο Μίτογλου. Για τον Άρη, Λάκη Τζόν, Μάικλ Κάιζερ, Βασίλη Τολιόπουλο, Δευτέρη Μποχορίδη, ο οποίο είχε αρκετά έτσι, θερμά συγνώτυπα με τους του πρώην συντέκτε του. Mm -hmm. Δημήτρη Φιλιώνη, Στράτο Βουλγαρόπουλο, Μπορή Νταλό, Βασίλη Χριστίδη, Διαμαντή Λαυσάκη, Γκάρι Μαγί, Ραμόν Χάρη και Γιώργο Αγγέλου. Όλα ήσυχα με τον Χάρη Παπαγεωργίου να είναι ξανά στον πάγο του Άρη. Όλα ήσυχα. Τώρα μπροστά μας έχουμε την προθέρμανση των το παικτών του κυρίου Γιάννη Καστρίτη. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει ιδιαίτερης αναφοράς. Όλα. Χωρίς προβλήματα χωρίς... ήρθε ο Άρης. Και τα πάντα θα θυμίζουν εκκλησία στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λιγότερο από μισή ώρα και θα έχουμε την ευκαιρία να μεταδώσουμε για τον καλύτερο αθλητικό. Ραδιοφωνικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ωραίο, ωραίο. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε ξανά με τον τζάμπλ του παιχνιδίου. θα το Σπύρο Χρυσικόπουλο. Καλά τα λέει, Τσίπριο. Τι γελά. Λοιπόν, είναι ήδη εδώ πέρα ο Κωνσταντίνο Τσίπριο, ο οποίο θα σα συντροφεύσει από τι 7 και μετά. Εμεί πάμε τώρα στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μαζεμένο κομμάτι τη εκπομπή λόγω του... τη αναμέτρηση του Μπασχετικού Άρη. Τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή All About Aris Air εδώ στο Λίμπερο 107,4. Χρήστο του Τσαλτίδη και Νίκο Παδόπουλο πίσω τα μικρόφωνα για κανένα δεκάλεπτο θα πάμε ακόμα παρέα. Μέχρι τι 7 παρα 10 θα κλείσουμε νωρίτερα. Καθώ υπενθυμίζω ότι στι 7 θα ακούσετε ζωντανά από το Λίμπερο ε, και θα ενημερώνεστε φυσικά και μέσα από το live του All About Aris για την αναμέτρηση του μπασκετικού Άρη στο ΑΚΑ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται και η 15η αγωνιστική. Συνεχίζετε να τα μηνύματά σε FM και ενώ το μήνυμά σα στο 54526. Ο Άρης ο οποίος στην ουσία, ξεκίνησε από σήμερα την προετοιμασία του και το με την Ξάνθη ε, με χαλάρωμα βέβαια λόγω και του χθεσινού αγώνα με τον Παντελίδη να αναλύει με τους ποδοσφαιριστές τα λάθη τα οποία γίνανε χθες στο γήπεδο της Λιβαδιάς και εστιάζοντας σε αυτό που είδαμε όλοι βέβαια στο πρόβλημα που έχει ο Άρης στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του και στην έλλειψη ταχύτητα που έχει στο επιθετικό του transition. Ε, το αυτονόητο. Ε, υπέδειξε νομίζω ο προπονητή του Άρη στην, ε, στην, ομάδα. Ε, Ελπίζοντα ότι αυτό θα αλλάξει στο παιχνίδι με την, ε, με την Ξάνθη. Σε ένα μάτ το οποίο, αν και είναι λίγο νωρί να μιλήσουμε για τεκάδε κτλ., νομίζω ότι ε, θα δούμε και το Λάρσον και το Ρος ε, πιθανότατα στο αρχικό σχήμα, με την ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την εικόνα της ομάδας. Στα μεταγραφικά, περιμένουμε, πλησιάζοντας στο φινάλε του Γενάρη, να δούμε τι θα γίνει με τους Σουηδούς. Αυτή τη στιγμή, ο Άρης έχει, κατα... έχει καταθέσει μια πρόταση ύψους 220.000 ευρώ, στην ΑΕΚ για να αποκτήσει τον Ντάνιελ Σούντγκρεν αλλά μ, η λεπτομέρεια είναι ότι ο Άρης ε, έχει προτείνει στους Σουηδούς να καταβάλει τα χρήματα σε δύο δόσεις. Οι Σουηδοί ζητούν όλα τα χρήματα μπροστά. Ε, ο Άρης ε, δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να καταβάλει μπραφ ένα τέτοιο ε, ποσό. Οι Σουηδοί τα θέλουν τώρα. Ε, είναι μια ε, ψηλοϊπέρβαση. Θα περιμένω στον Άρη μέχρι τις 31 του μήνα μήπως και αλλάξουν άποψη στην, ε, στην ΑΕΚ ε, με δεδομένο κιόλα ότι ο ποδοσφαιριστής από την 1η του Ιούλη μπορεί να υπογράψει όποια ομάδα θέλει και έτσι ε, η ΑΕΚ να τον χάσει χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ στα, στα ταμεία της ο παίχτης θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή της ομάδας του στο Ντουμπάι για την προετοιμασία της ε, αυτό το, διάστημα. Είναι τώρα καθαρά θέμα αν θα κάνουν πίσω οι Σουηδοί. Ο Άρης δεν νομίζω να αλλάξει τη στάση του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 όσον αφορά το μεταγραφικό. Έχει μπει ο Χρήσανδο Φορτσάτος στο στούντιο. Ναι, 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 για το Σούντγκρεν. Θα σου προσθέσω. Α, αυτά εδώ πέρα που. Έχω πει εγώ. το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε από το σήμερα το μεσημέρι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ πέρα. Το δικό μα ή των, α, Αυτό εδώ πέρα. Γιατί δίνουμε και λεπτομέρειε στο δικό μα το ρεπορτάζ. Νομίζω πάντω ότι ο Άρης, επειδή υπάρχει όλη αυτή η περιέργεια στο και τα λοιπά, είναι σε, μια διαδικασία που έχει, έχει δει κάποιου συγκεκριμένου παίκτε και θέλει να πληρώσει και χρήματα στην ομάδα. Αυτό, παιδιά, δεν το θυμάμαι να έχει συμβεί ποτέ. Ή αν έχει συμβεί, επιστολιάσαμε τι ομάδε, όπω τη Θεάουα του Τόχα. Έτσι. Σωστό. Το ότι πα και δίνει και 200 χιλιάρικα, ενώ θα μπορούσε να πάρει δύο παίκτε άλλου, τον 100, Δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Ο, Σκου, ο Σούντγκρεν είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και βέβαια, πολύ καλή περίπτωση είναι και ο άλλο. Αλλά εδώ θέλω να δούμε κάτι, γιατί ξεφωνίζουμε μόνο βρίζουμε τον Διαμαντόπουλο, τον Παντελίδη, τον Καρυπίδη οτιδήποτε άλλο. Αν δούμε λίγο ψύχρεμα τη καταστάσει, θα δούμε ότι ο Άρης ενισχύθηκε το Γενάρη. Θα πει κάποιο, κάτσε ρε φίλε, πάλι έχουμε 38 και ένα και Ναι, όντω. Με καθυστέρηση με καθυστέρηση. Ενισχύθηκε όμω το Γενάρη με ποιοτικού ποδοσφαιριστές οι οποίοι για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι προέρχονται από αγορέ που δεν είχε βάλει τα ποδαράκια σου και τα χεράκια σου μέσα. Όταν έρχεται ο Λάρσον, έρχεται ο Τόνσον και έρχεται και ο ε, Κορχούτ, πα να πάρει τώρα το Σούντγκρεν θέλω λίγο να δείτε ποια είναι τα γραφεία manager που του εκπροσωπούν. Αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα αν επιτέλους έχει και μια σωστή επιλογή στη θέση του προπονητή. Διότι, το διάβαζα νομίζω στο SDN το είδα, την ίδια στιγμή που υπέγραφε ο Λάρσον στον Άρη, το γραφείο του, υπέγραφε τη μεταγραφή, πες το, την, την Πεχτάρα, που πήρε η τον 85, στην πάρτσα. Ότι ξεφεύγει ο Άγριστα τι τετριμένε επιλογέ εντό συνόρων. ναι. Είσαι Ωραία. Ναι. Σημαντικό. Όχι μόνο το εντό συνόρων. Σημαντικό ναι. Όχι, είναι. Όχι. Είναι και με ποιου συνεργάζεσαι. 100%. Ε, Διαφορετικό είναι αυτό το γραφείο. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από αυτό εξαρτάται. Καλό ή κακό, από αυτό εξαρτάται το ποδόσφαιρο. Πρέπει. από την άλλη, πρόσεξε και κάτι. Δεν είναι απλά να πάρει ένα παίχτη. Να είσαι απόλυτα συνεπής. Με αυτά τα γραφεία. Και θα σου έχει πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές στην πορεία. <Και> Εδώ ο Άρης ανοίγει ένα συγκεκριμένο μέτωπο το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. <Και> <Και> Εύκολα λέμε εμείς, πάνε φέρε ένα μπακ, πάνε φέρε ένα τέτοιο, πάνε φέρε ένα άλλο, πάνε ένα παράλλο. <Και> Έ, ναι, ναι, μάδερ, τελ, φέρε ένα παρά άλλο. Ναι, είναι football μπλ μάνετ. Στο football μπλ τους φέρνω και εγώ, Φίλεξη. Ωραία είναι. Έτσι είναι αυτά τα, 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 τα θεματάκια. Για τον Σούτυρ λοιπόν, μέχρι στιγμής... Αυτό το οποίο ε, είναι η διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι ότι οι Σουηδοί θέλουν τα λεφτά. Δεν τους αδικώ. <laughs> Όχι για τον Άρη. Για την Ελλάδα. Ο Άρης λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ μπράφ τα λεφτά. Σου δίνω τα μισά 15 Φλεβάρι και μάλιστα τους δίνει και 30 χιλιάρικα παραπάνω στη δεύτερη δόση του, του Ιουνίου. Για μένα ξεκάθαρα αυτό είναι ένα παιχνίδι που γίνεται ανάμεσα στις δύο πλευρές και μπορεί να τραβήξει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Αν μέχρι 31 Ιανουαρίου δεν τον δώσουν οι Σουηδοί, τότε αυτομάτως ο Άρης θα τον πάρει το καλοκαίρι, Τζάμπα. Έχει συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστή mm. με τον Άρη για τα επόμενα δυόμιση χρόνια με τριπλασιασμό των αποδοχών του σε σχέση με αυτά που παίρνει στην, στη Σουηδία. Αρνήθηκε να υπογράψει ανανέωση με την ΑΕΚ που του προτάθηκε. Ο παίκτη είπε στην ΑΕΚ ότι εφόσον δεν με δώσετε τώρα θα φύγω το καλοκαίρι τζάμπα. Το καλοκαίρι σχετικό θα συμφωνήσω με τον Άρη γιατί και πάλι μέχρι 31 Δεκάτου θα έχει συμβόλαιο. Άρα, ή θα πα σε μια τέτοια λογική και το καλοκαίρι αντιλαμβάνει ότι μπορεί να το με 50 χιλιάρικα και 200. Ή θα αποφασίσουν να τον δώσουν τώρα γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ένα παίκτη ο οποίο δεν θέλει να μείνει δεν μπορεί να τον κρατήσει και πολύ. Έχω νομίζω τώρα θα κάνω πίσω. Θα δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη ε, περίπτωση που είναι ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαίρι. Η άλλη περίπτωση είναι πιο δύσκολη. Γιατί εκεί μιλάμε για 600, άρα, και εκεί ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι επειδή έχουμε 13 μάτσα ακόμα, μπορεί να βλέπουμε ξεκάθαρο ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά αντιλαμβάνεστε επίση, παιδιά, ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία φτάνουν ω τα βάνη οικονομικά για την ομάδα. Δεν γίνεται να τα διαλύσουμε όλα τώρα επειδή μα έχει πιάσει αυτή η τρέλα και αυτό ο πανικό. Ή επειδή απλά θέλουμε να έρθουνε. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και όλοι μα τι θέλουμε. Να χρεώσει την ομάδα ο Καρυπίδη ή να μην τη χρεώσει την ομάδα ο Καρυπίδη. Θα πει κάποιο, το ιδανικό είναι άλλο. Να αγοράζει του παίκτε, να τα βάζει την τσέπη του. Και θα τα πληρώνει αυτό. Και να μην χρωστάει η ομάδα και να, να είναι οκ. Okay. Ε, αυτό προφανώ δεν μπορεί να γίνει. Είναι άλλο το θέλω, άλλο το πρέπει και άλλο το μπορώ. Μέχρι στιγμή το Γενάρη έχει γίνει οικονομική υπέρβαση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον Τόνσο, τον Λάρσον, τον Κορχούτ, Οκ, okay, δεν στήκε τίποτα ο Κυριακό Αβίδη και θα είναι πολλά περισσότερα που θα στοιχήσουν οι δύο ε, Σουηδοί αν τελικά έρθουν στην ομάδα. Αλλά αν δεν μπορεί να του πάρει με του όρου σου και το πρόγραμμα το οποίο έχει κάνει το οικονομικό, τότε πάρα πολύ απλά θα πάνε για το καλοκαίρι. Εγώ ευελπιστώ για την περίπτωση του δεξιού μπακ ότι στο τέλο η ΑΕΚ θα πει το ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Έχουμε δύο-τρει μέρε μπροστά μα έτσι χαίλος, ακόμα μέχρι να λήξουν οι, οι μεταγραφέ. Το παλεύει ο Διαμαντόπουλο που έχει τι διαπραγματεύσει. Θα δούμε. Μακάρι πάντω, ειδικά αυτό ο Σούτγκρεν, είναι ένα παίκτη ο οποίο νομίζω ότι χθε δυο σεντρούλε. Θα τη σκεφά λίγο καλύτερα. Σέντεξε. μόνο μέσα στην περιοχή θα παίρνει με την μπαλά. Είναι <laughs> καλό παθοσφαιριστή. Ο συγκεκριμένο. Είναι καλό Ναι. Και επειδή λέμε και τα λοιπά για το. Ο, γιατί όλοι λέγαμε το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά και στο Βικελίδη για το Γιώχανσον. Ο Γιώχανσον είναι από το ίδιο γραφείο με τον Λάρσον ναι. και τον πήγε ο Διαμαντόπουλο πέρσι στο Παραθηναϊκό. Ναι. Οι παίκτε που βλέπουμε στον Παραθηναϊκό που τώρα είναι σε μια πτώση κτλ. Και, ναι. και λέμε όμω τα μωρά του Δόνι ναι. κτλ. Είναι επιλογέ επίση ναι. του Διαμαντόπουλου πέρσι. Πιο παλιά, που δεν Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει και μούφα επιλογέ. Μαυράει. Αλλά ένα τεχνικό διευθύνσιο που φέρνει 15 παίκτε, ε, παιδιά, όλες. 10 να βγούνε, υπερ υπέρ 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 Η μισή να βγούνε πανηγυρίζει. Αν τώρα έχουμε βρει αυτόν ο οποίο θα φέρνει 15 και θα είναι 12 καλοί, πείτε τον να τον φέρουμε να τον πάρουμε. Προφανώ θα θέλει κανένα 2-3 εκατομμύρια ο ίδιο πάντω. Αυτά. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό γιατί αμέσω μετά έχουμε το παιχνίδι. Ο κύριο Τσίπσιο είναι έτοιμο να εισβάλλει στο δύο. Με αυτό το μαλλί θα κάνει τη... τη σύνδεση. Με αυτό. Μην το βγάζει και φωτογραφία, selfie και τέτοια. Εδώ και το, το βλέπουν τα κοριτσάκια. Ε? Κανονικά, ε. Μην γίνει σαν αυτόν. Τι έκανα εγώ. Oh. Άλλο ένα αποτυχημένο δημοσιογράφο, ο Κωνσταντίνο Τσίπιο, ο οποίο είπε ότι η δολό του είναι ο Νίκο Παπαδόπουλο. <Σε> η αποτυχία είναι δεδομένη. είπε, είπε ω υπαρξιστή, ότι είμαι αποτυχημένο. Όχι ω δημοσιογράφο. Α, ω τι. Ω ε, selfie boy. Γιατί Οι... βγάζω selfie. Οι χειρότερε φωτογραφίε. Δεν βγάζω selfie. Έβε. Δεν βγάζω selfie. Ρε, τι. Δεν... Κακό σε πρέπει να βγάλουμε για να μπούμε για την εκπομπή. Λοιπόν, δεν... έχει κάτι άλλο να προσθέσει σήμερα. Νομίζω ότι για σήμερα είμαστε καλά. Καλά δεν είμαστε. Αλλά τέλος, είπαμε, αύριο, και, είπαμε και για την προπόνηση. Αύριο έχουμε κουμπί. Αύριο έχουμε, ναι. Μεθαύριο δεν έχουμε χρήση μα. Να διαμορφώσει την το πρόγραμμα αναλόγω. Να έχει 5 και 4 το πάγο Τετάρτη. Το έχω διαμορφώσει. Και ήδη. την Πέμπτη να διαμορφωθεί αναλόγω. Την στα Πέμπτη στα μαγευτικά Θα πηγάλια. δούμε αν θα κάνουμε 5 με 6 εμεί και 6 με 7 ο κύριο Τσίψιο. 6 με 10. Όλα μπαουτάριζε. Όλα μπαουτάριζε. Θα έχει εκπομπή 6 ώρα. Ναι, 5 ή 6 βολεύει. Σταμάτη μου λέει 5 6. 5 6, σταμάτης, Και μετά, yeah. ώρα για μπλε. Guys, και μετά την ώρα για μπλε, <laughs> Νίκος Παπαδόπουλο θα <στ'> δω πηγάδια. Θα <laughs> ναι. <laughs> που θα σε πετάξουμε μέσα αν δεν κερδίσει. <laughs> να ξέρει. Αφού θα έχει και εσύ. <laughs> για να σε πετάξω μέσα. <laughs> <laughs> Γι' αυτό θα έρθω. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη. Είπαμε το όνομα. Καινούριο είσαι πολύ μπέρο. Βίλη, δε κίτ. Καινούριο είσαι και κύριε Καβαδία. Δεν σα βλέπω γι' αυτό. Πέραν του Βασίλη Καβαδία, ευχαριστούμε και τον Γιαννόπουλο. Άδειε, άδειε, άδειε. Μπορείτε, άδειες, άδειες, μπορείτε άδειες, να... πάτε το φορτηγό σα και να το κάνετε σερβι σε πάρα πολύ καλέ τιμέ. Τηλέφωνο Όπω επίση καλύπτει το ίδιο νούμερο, 24 ώρε του 24 ώρου, το κινητό το συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και σα βάζει μπρο. Ευχαριστούμε πολύ και τα Ντάταλα που θα πει ήταν μαζί μα. Εθνική Αμήνη 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και ντάταλα.edu.gr. Όπω και τα Alter Ego, κορυφαία αδρική ένδυση. Έτσι αντιθεί ο Τσίπιο εκεί πέρα. Λοιπόν, να βγει στα δυτικά 25 Μαρτίου 12 στην Ευχαρτία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και Παύλο Μελά 36 στο κέντρο τη πόλη και αλτεραγκοφάσιν.gr. Ακολουθεί ο κύριο Τσίπτσιο με ζωντανή μετάδοση από το ΑΚΑ και το Παναθηναϊκό Σάρι. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τι 5. Γεια σα.